Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα από την Ελεφαντονίκη. Από την ηλιόλουστη καλοκαιρινή Ελεφαντονίκη επιμένει και λέει όχι στον χειμώνα, λέει όχι στην παράδοση που θέλει την Βόρεια, την Ελλάδα, μετά το πέρας του Αυγούστου να είναι μουντί, να είναι γκριζοπή, να είναι σκυθροπή, να φοράει τα πένθυμά της. Όχι, αυτή τη φορά Θεσσαλονίκη αντιστέκεται, η Ελεφαντονίκη. Αντιστέκεται και το λέω αυτό γιατί πολλοί που δεν μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, δεν κυκλοφορείτε στην πόλη, στο κέντρο, ίσως δεν γνωρίζετε ότι είμαστε γεμάτοι ελεφαντάκια. Κόκκινα, πράσινα και μπλε. Τα έχεις δει, Χρήστο, τα ελεφαντάκια. Α, εσύ κατεβαίνεις. Παιδιά, είναι απίστευτο. Αυτή η δυτική είναι πραγματικά, δηλαδή καλά έχω πει εγώ. Το έχει πει ο Ζαγόρας, νομίζω. Να βάλουμε μπάρα εκεί που είναι στο βαρδάρι, το άγαλμα του βασιλέως, να δείχνουν διαβατήριο για να περνάνε. Συγγνώμη. Δεν έχει δει με τα λεφαντάκια τι γίνεται. Απίστευτο. Ναι, προφανώ δεν πέρασε. Πρέπει να σταματά μέχρι εσύ στο όριο εδώ. Ναι, σου λέει καλά, λέει ο Χρήστο. Και τι να πάω να δω, λέει, στο κέντρο. Ή σε εσά ανατολικά στου βλάχου. Καλά, λέει. Σε αυτό έχει δίκιο, βέβαια. Σε αυτό έχει δίκιο, ναι. Βέβαια, παιδιά, μιλάμε για Ελεφαντονίκη. Είμαστε γεμάτοι κόκκινα, πράσινα και μπλε ελεφαντάκια. Τα κόκκινα είναι τόσο φλογερά, όσο και το υπέροχο φόρεμα που φοράει σήμερα η Μαριλίζ. Δεν θέλω να το. Εγώ δεν ματιάζω κιόλα. Φτου, δεν ματιάζω. Με ματιάζουνε. Με έχουν ματιάξει ούκο λίγες φορές και σχετικά πρόσφατα, αλλά πρόλαβα και είπα μια προσευχούλα από μέσα μου, την είπα τρεις φορές και πήγε η δουλειά, έτσι γλιτώσαμε. Χρήστο Κιώση έχω απέναντί μου και σήμερα, δηλαδή ουσιαστικά δίπλα μου. Εδώ είναι και ο Χρήστος, ο Χρήστος Τσαλτίδης, ο οποίος τραβάει χοντρά λούκια με το ρεπορτάζ του Άρεος, καθώς ο Άρης ακόμη δεν έχει βρει προπονητή. Και σε λίγο θα μου απαντήσει ο Χρήσανθος σε ένα σχόλιο, σε κάτι που έμαθα και δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο SMS-ική. Σήμερα θα δώσουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Δεν ξέρω αν τα δώσουμε με διαγωνισμό ή σκέτα. Να δω. Μπορεί να δώσουμε έτσι σκέτα, ξέρα. Αλλιώς θα. Άντε, ξέρα, πάμε. Άντε, πάμε. Άντε, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράς Opticon Express. Χωρίς διαγωνισμό. Άστο, κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Λοιπόν, πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις οπωσδήποτε τη λέξη γυαλιά. Και το αποστέλεις αυτό στο 54526. 54526. Μία καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, είναι υπερπολίτημα τόσο μα τόσο απλά. Να πω εδώ ότι αύριο να είστε σε ετοιμότητα, αύριο πρέπει να πέσει η εσεμιέρα του Λίμπερο, όχι να πέσει, να πέσει, να ουπέσει, το λέμε προφορά, πρέπει να πέσει η εσεμιέρα του Λίμπερο, καθώς θα δώσουμε μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα στους θεούς Sisters of Mercy. Παίζουν την Πέμπτη, εμείς θα δώσουμε προσκλήσεις αύριο. Δώρα χρωστάω, κατεβαίνω και στα δίνω, μάτια μου. Χίλια ευχαριστώ. Χρωστάω και το χθεσινό. Κατεβαίνω μετά και στα δίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα. Προσκύνημα την Πέμπτη στο Fix Factory of Sound. Αύριο εμείς με προσκλήσεις, καθώς έχουν τελειώσει τα εισιτήρια των 27 ευρώ. Έχουν μείνει μόνο των 30. Θα δίνουμε εμείς μονές προσκλήσεις. Μεθαύριο θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Δημήτρη Ζερβουδάκη στο Φράγμα της Θέρμης, το οποίο διοργανώνει ο Ατρόμητος Πλαγιαρίου. Ο ιστορικός και τεράστιος Ατρόμητος Πλαγιαρίου. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, τον γραμματέα της, Γενικό Γραμματέα της Ομάδας και υπεύθυνο κατά καλά δημοσίων σχέσεων, κάτι τέτοιο, που μας στηρίζει, μας δίνει τις προσκλήσεις. Από καρδιά σου ευχαριστώ και ίσως να πούμε και στον αέρα κάποια στιγμή κάποια λογάκια. Ο Ατρόμητος Πλαγιαρίου, παιδιά, φέτος έψαχνα χθες πού είναι, στην Α1, στην Α, πού είναι. Αν μας ακούνε, ας μας ενημερώσουν ο Ατρόμητος Πλαγιαρίου σε ποια κατηγορία παίζει. Ρε, μπας και παίζει με τον Ηρακλή και δεν πήρα χαμπάρι. Και δίνω και προσκλήσεις. Στηρίζω εχθρό του Ηρακλέους. Είναι δυνατόν, όχι, δεν είναι. Είδα την κατηγορία, είδα τον όμιλο του Ηρακλή. Είναι στο δεύτερο όμιλο Ηρακλής. Μανίκη όμιλος. Μανίκη, δεν κάνω πλάκα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πρώτα για να τιμήσω το Βαγγέλη Ιωάννου, κλείνω το γόνι στο Βαγγέλη Ιωάννου και μετά για να τιμήσω τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος της Ελλάδος. Όποιος θέλει, σηκώνεται όρθιος. Όποιος θέλει. Εννοώ της καλαθόσφαιρας, έτσι. Όποιος δεν θέλει, ακούει καθιστός, ξαπλωμένος ή αν δεν μπορεί και τα λοιπά, κανένα. Πάμε ρε Χρήστο. Και τον εθνικό ύμνο. Να σέβεσαι. Όλα τα θυμήθηκες. Να σέβεσαι, δεν σέβεσαι. Άντε προδότη κι εσύ. Δεν σέβεσαι. Εσύ έφαγες χιλόπιτα από Κύπριο προπονητή. Κάτσε, περίμενε. Δεν θέλω να ασχολείσαι με μπούρδες.
Μπούρδες δεν θέλω να ασχολείσαι. Δεν υπάρχει κανένας Κύπριος προπονητής για τον Άρη. Μίλες μπούρδες. Ξένο θα πάρουμε. Να μα ρωτάω. Ραδιοφωνικός προαγωγός της πόλης είπε ότι ο Άρης έφαγε χιλόπιτα τσιπριακή. Από Τσίπριο προπονητή. Ωραία. Ο Άρης λέει, μου θυμίζει. Εγώ λέω ότι είναι ψεύτης. Μέτριο. Ότι είναι ψεύτης. Ναι. Ότι είναι ψεύτης. Ναι. Και τον προκαλώ να μου φέρει την πρόταση του Άρη. Αν του φέρει, βγάζω εγώ 500 ευρώ, θα δώσω. Μόνο όλο αυτό που είπες, φίλε, έχεις φάει χιλόπιτα. Να, πάρε και σε μια να φας. Δεν υπάρχει. Ωραία. Χαρακτήρισε τον Άρη. Έναν μέτριο σε εμφάνιση άντρα που τρώει χιλόπιτα ακόμη και από χοντρή με σπηριά. Το είπε 3 φορές στον αέρα. Απαξί το που λένε μου. Απαξί. Χρήστο, μόνο την αντίδρασή του, εμένα μου λέει ότι κάτι έχει γίνει με Κύπριο. Ειλικρινά, κάτι έχει γίνει με Κύπριο. Εντάξει. Χρήστο, με την ησυχία σου, αν μπορείς, Weezer can't knock the hustle. Με την ησυχία σου, take your time, δεν θέλω να ήθελα να κάνεις. Με για το μαλλί, Χρήστο, κουρεύτηκες. Κάτι έκανες, έκανες. Α, μου φαίνεσαι πολύ, και φτου. Φρεσκαρισμένος, ωραίος ο Χρήστος. Λοιπόν, είπαμε, ήταν ο εθνικός ύμνος, πρώτα για να τιμήσω τον Βαγγέλη Ιωάννου. Θα πω δύο λόγια σε λίγο. Και μετά τα παιδιά της εθνικής ομάδος της Ελλάδος. Και ειδικά τον Νικ Καλάθης. Τον καλαθοσφαιριστή με το πιο όμορφο κρανίο αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Με το απίστευτο κρανίο. Αυτό το περήφανο το ελληνοαμερικανάκι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Έτσι, ευχαριστούμε Αντώνη, The Master of Foras Δημητριάδης και όλο το επιτελείο του, την οικογένεια και τα κορίτσια που εργάζονται, τα παλικάρια που εργάζονται στα 3 καταστήματα στην πόλη. Το ξέρω, 4 είναι. Το άλλο στο Μακεδονία Παλάς είναι μόνο για τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Τα άλλα 3 είναι για όλους εμάς, τους σεμνούς και ταπεινούς. Ένα δυτικά New Ευκάρπια, το άλλο στο κέντρο, απέναντι τα νέα δικαστήρια, το άλλο downtown, εντελώς τελείως downtown, στην Παύλου Μελά 11, λίγα μέτρα κάτω από την Τζιμισκή. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, Τσεχία 77, Shell Ash 84. Πικρή που λένε, πικρή νίκη, 33-32 ημίχρονο, 7 πόντους, θέλαμε άλλους 5. Δεν λέμε να είχα 5 πόντους ακόμη. Δεν το έχουν πει αυτό πολλές φορές, δεν το λένε οι άντρες. Να είχα 5 πόντους ακόμη. Έτσι, ακόμη 5 πόντους θέλαμε για να περάσουμε εμείς. Λοιπόν, κλείνω σεμνά και ταπεινά το γόνι στον Βαγγέλη τον Ιωάννου. Δεν ξέρω αν έστω 5 λεπτά στο τέλος ενώ, στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν τον άκουσε ο Χρήστος ο Κιώσης, τον άκουσε καθόλου Χρήστο, δεν ξέρω αν τον άκουσες. Πραγματικό σεμινάριο, πραγματικό μάθημα για το πώς μπορείς να κάνεις περιγραφή ντυμένος στα εθνικά χρώματα της πατρίδας σου χωρίς να γίνεσαι γραφικός, γελίος, χωρίς να γίνεσαι τραγικός, να παραμένεις 100% δημοσιογραφικός και σωστός στο καθήκον σου, αλλά όσοι ψευτοεθνικές κορώνες, αυθεντική πηγαία φωνή, όσοι αυτό που κάνουν οι φωνακλάδες, οι ντε και καλά λατρεύω την εθνική του ποδοσφαίρου. Η εθνική περιγραφή η οποία συγκινεί και δεν ενοχλεί. Πώς λέμε γλυκαίνει και δεν παχαίνει, συγκινεί και δεν ενοχλεί. Βαγγέλη Ιωάννου, σου κλείνω το γόνι, σεμνά και ταπεινά. Και εσύ με έκανες κάποιες στιγμές να δακρύσω, πέρα από αυτές που μου βγήκε ξαφνικά ένα κλάμα. Καλώς σε μεγαλώνει ο άνθρωπος, γίνεται και πιο ευσυγκίνητος. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά χθες πραγματικά δάκρυσα, έκλαψα. Ενώ το παιχνίδι ακόμη πεζότανε. Ακόμα και όταν είχαμε ελπίδα και όταν δεν είχαμε ελπίδα. Φυσικά όποιος θέλει, ξέρω ότι μας ακούνε πάρα πολύ μπασκετικοί. Πάρα πολύ μπασκετικοί. Θα ήθελα τη γνώμη τους. Γιατί έχουμε αυτό το τι δεν πήγε καλά. Τι δεν πήγε καλά. Το προφανές είναι εντάξει, okay, ένα αυτοκτονικό ημίχρονο, το δεύτερο με τη Βραζιλία. Εμένα με πιάνει, καλά, δεν είμαι ο μόνος με πιάνει τρέλα. Δηλαδή χθες ειλικρινά με έπιασα μετά πολύ καιρό να θέλω να κλωτσίσω τα πάντα.
και κυρίως επειδή χάσαμε από τον Άτσο τον Πέτροβιτς, ο οποίος χθες νομίζω από ό,τι άκουσα δεν πήγε στη συνέντευξη τύπου μετά το κατούρημα από τις Ενωμένες, τις Πολιτείες. Αυτό είναι κλασικό γιουγκοσλάβικο κόμπλεξ. Θυμάστε τι γίνει στον τελικό Σερβία-Ηνωμένες Πολιτείες. Φάγαν 30 τεχνικές ποινές, πήγαν να χαλάσουν το πάρτι, ότι η διαιτησία, ότι το ένα το άλλο, ο άλλος ο ψηλός, ο μελαχρινός κλωτσούσε. Επειδή πολύ απλά κάποιοι τους είπαν ότι εσείς θα το πάρετε και ήταν στο δεκάλεπτο μπροστά οι Ηνωμένες Πολιτείες 18 πόντους, πόσο ήταν. Κάρφωνε ο ένας με το πατάρι, ο άλλος κάρφωνε με την αποθήκη και τέτοια. Δεν πήγε ο Άτσο Πέτροβιτς, είχαν θέσει τι παράπονα να έχεις, φίλε. Μπράβο στους παίκτες, γιατί δεν είναι τυχαίο. Αυτός είναι Κροάτης, είναι εδώ από τα χωριά μας. Πήγε ο Γκαρσία, παλίκαρος, πολύ ωραίος, ο 39χρονος, και αγκάλιασε τον θεό Γκρέγκ Πόποβιτς. Και του λέει κάτι στο αυτή και τα λοιπά, με τον οποίο συνυπήρξαν στους Πέρσι, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι θες. Τι θέλεις. Αφού οι άλλοι είναι. Είναι οι άλλοι. Είναι οι άλλοι. Δεν το τσουρνεύινε στη φιλοσοφή. Σε κάναμε μάγκα εμείς. Και έκανες δηλώσεις μετά ότι μπορούσαμε να κάναμε δώρο εκείνα να το πάρουμε το μάτς με 20 πόντ. Αυτοκτονήσαμε εμείς. Αυτό. Αυτοκτονήσαμε εμείς. Πολύ απλά. Με εσένα. Πάρα πολύ απλά. Περιμένω τους μπασκετικούς που ακούνε και όταν ανοίξουμε γραμμές, αλλά και τώρα, τι δεν πήγε καλά. Ένα-δύο πράγματα βασικά. Πέρα από αυτά που λέω τώρα κι εγώ. Που αγαπώ το άθλημα, το λατρεύω, το έπαιξα το άθλημα και σε συλλόγους και σαν νεαρός δημοσιογράφος. Άλλο, πιο τεχνικά πράγματα. Πιο τεχνικά. Αν μπορείτε, εδώ, περιμένουμε. Να βάλω και ένα θεματάκι. Το οποίο το σουρντίζω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το τουρνουά, τώρα που η εθνική μας ομάδα είπε το αντίο, έτσι. Λοιπόν, το θεματάκι είναι το εξής. Όλοι λένε την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Team USA. Το ακούτε συνέχεια πάντως. Team USA η Βραζιλία. Team USA η Ελλάδα. Team USA η Μογγολία. Οκ, okay, ωραία. Δεν το κατάλαβα το γιατί Team USA. Τι να βάλουμε, ποια λεξούρα να βάλουμε μπροστά από την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδος. Να λέμε και εμείς κάτι ρε παιδί μου, να λέω και εγώ κάτι, να κάνω ποζεριά. Να μην λέω Team USA, Team USA. Πώς λέω ρε παιδί μου, DJ Kios, για το Χρήστο τον Κιώση, κάποιες φορές. Να λέω κάτι. Να βάλω μπροστά από την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδος, να βάλω μια λεξούλα που να τη συνοδεύει. Περιμένω. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Νομίζω ότι με αυτά και με αυτά είναι ωραίο σημείο για να πάμε στο πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Γραμμές μετά τις 11-23-10-2-87-888. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Μηνοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας. Με κοιτάει σαν χαζός ο Χρήστος Κιώσης. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχει γνωρίσει ούτε Μηνοδόρα, ούτε Μητροδόρα, όχι λέει με τίποτα, έτσι να το παραδέχεται, ούτε Νυμφοδόρα. Έτσι. Κατά τα άλλα θέλει εγώ στον αέρα να τον υμνώ, να τον παρουσιάζω ιδιαιτέρως, όχι όπως τους άλλους κτλ. Έτσι. Επίσης, Κλήμης, Λούκιου, Πουλσερίας και Σάλβιου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Αν με ακούει η συμμαθήτριά μου επί 4 χρόνια, ή 4 ή 6, δεν θυμάμαι, 4 σίγουρα, μπορεί και 6, νομίζω 6, στο δημοτικό η Πουλσερία, από το 3ο δημοτικό Θεσσαλονίκης, πάνω σε Δελφών, ας επικοινωνήσει μαζί μου ή αν ακούει κάποιος, ας την ειδοποιήσει. Εύχομαι να είναι καλά, έχω να την δω από τότε. Έχω να την δω από την 6η δημοτικού, την Πουλσερία. Ψηλή κοπέλα, ψηλή, πληθωρική, όμορφη, πρέπει σε ύψος, μπορεί και να με περνάει ένα πόντο. Ίσως να με περνάει ένα πόντο.
Πουλχερία, καλημέρα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και σε όλες τις πουλχερίες και σε όλες τις μηνοδόρες, τις μητροδόρες και τις νυμφοδόρες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλά. Break και επιστρέφω, θέλω να πιστεύω, δρυμύτερος. Συναυλία, η συνάδελφοί του, για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Στη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, νομίζω η κηδεία από ό,τι άκουσα θα γίνει αύριο στο νεκροταφείο Ζωγράφου. Την ώρα δεν άκουσα, δεν είδα. Θεός χωρέσαν τον Λαυρέντη. Και αυτό κλασικό, το λέγαμε με τον Χρήστο, ακούστηκε ότι άργησε το ασθενοφόρο για να πάει. Ελλάδα, ασθενοφόρο που να είναι στην ώρα του πρέπει να είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Πρέπει να κινείται κάπου εκεί κοντά, να είναι ελεύθερο, να είναι σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Να, τώρα πάει ο άνθρωπος. Και αν είναι κάτι βαρύ, αυτό μου λέει και ο Χρήστος. Αν είναι ανακοπή, ουσιαστικά πρέπει να είσαι ήδη μέσα στο νοσοκομείο. Άντε να είσαι στην είσοδο. Μη σε βρει τώρα εδώ πέρα. Είναι μη σε βρει και να προσέχεις λίγο όσο μπορείς. Φύγαν και πολλοί φίλοι αυτές. Τελευταίο μήνα δεν απίθανο. Έχουν φύγει από γνωστούς έως φίλους ηλικίας 49 με 56-57. Πρέπει να φύγανε 4-5. Αυτό μέσα στο διάστημα ενός μήνα. Από τη μέρα που γύρισα δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η Δόικα τώρα. Η εκπομπή χωρίς όνομα. Είναι η Μονόικα. Είναι ό,τι θέλετε είναι. Εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση. Με Chris Chalt να είναι πραγματικά επιποδός. Στην κυριολεξία υποδός, για να ακούσουμε το όνομα του νέου προπονητή του Άρεος. Και θέλω να πω κάτι εδώ, αλλά πρώτα να επιθυμίσω το διαγωνισμό. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μία συμμετοχή μέχρι στιγμής από τον φίλο τον Αντώνη. Αντώνη, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση. Δύο μηνυματάκια έχω, το διαβάσω το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με τη γιορτή της σημερινής ημέρας. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, χωρίς quiz, δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάτι, να κουράσεις το μυαλουδάκι σου, απλά συμμετέχεις. FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά, οπωσδήποτε να σου λέξεις γυαλιά, αποστολή στο 54-5-26. Διαβάζω το μήνυμα του 148, ποιος είσαι ρε σκύλε. Καλημέρα ασλαμόσκυλο, το ασλαμόσκυλο πραγματικά με τιμά. Τα είχαμε νύμφο που μου έκανε και πολλά δώρα. Έλα ρε εσύ, σοβαρά λέει, το εννοεί ο τύπος, χωρίσαμε πριν από 2 χρόνια. Τα είχε με νύμφο που του έκανε πολλά δώρα, άρα παίζει, γιορτάζει σήμερα, νυμφοδώρα, εκεί το πάει. Σοβαρά λέει, το εννοώ, χωρίσαμε πριν από 2 χρόνια. Σου εύχομαι ολόψυχα, αν περνούσες καλά, να τα ξαναβρείτε, έτσι. Αυτό έλειπε. Είπαμε, είναι γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή, μηνοδόρας, μητροδόρας, νυμφοδόρας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και έβαλα σαν βασικό θεματάκι, περιμένω κάποια λεξούλα για να συνοδεύει το Ελλάς στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Λέμε Team USA, όλοι μας πρίζουν Team USA, Team USA, μπράβο. Την Ελλάδα, τι να τη συνοδεύει, τι να βάλουμε μπροστά από το Ελλάς στο μπάσκετ. Να κάνουμε κι εμείς μια ποζεριά, ρε παιδί μου. Έχω θεματάρα για Άρη και Ηρακλή. Δεν την καίμε σήμερα. Αύριο. Στο οποίο. Ποιο, για το Ελλάς, Team USA. Ναι. Εννοείται. Περιμένω ιδέα. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Δινόσαυρος Team. Ο Τσαλτίδης, ωραίος. Dinosaur. Περίμενε. Chris Chalt. Δινόσαυρος Team. Δινόσαυρος. Δικιά του είναι έτσι κι αλλιώς. Κάτσε. Δινόσαυρος Ελλάς. Αυτό. Team USA. Δινόσαυρος Ελλάς. Όχι, γιατί το Ελλάς. Το Ελλάς δεν πρέπει να είναι στο συνθετικό. Είμαι υποχρεωμένο να βάλω το συνθετικό. Δεν κατάλαβα, αγόρι μου. Είναι Team USA. Ναι. Παντού όλοι λένε Team USA 102. Ελλάς. Θέλουμε μπροστά το Ελλάς. Δινόσαυρος Ελλάς. Χωρίς το Ελλάς. Κάτσε, πώς θα είναι. Team Dinosaur. Team Dinosaur. Είναι πάνω από την Ελλάδα, Βασιλακόπουλος. Α, το πα. Ναι, Team. Καταντάτε γραφική. Δηλαδή, καταντάτε λίγο γραφική. Γραφική καταντάμε. Ναι, εντάξει. Καταντάμε γραφική εμείς. Και το έχω ξαναπεί. Λάθος του Νίκου Γκάλη που δεν πάει σε μία μάζοξη. 430 χρόνια. Για να τιμήσει τους Έλληνες φιλάθλους. Αν μη τι άλλο, ο Νίκος ο Γκάλης. Αν το δω μπροστά του, θα το πω. Και θα το πω και με τσαμπουκά κιόλας. Εσύ δεν μπορεί να μπει να πεις τσαμπουκά, ναι, ούτε στα γκαλάκια που είναι εκατομμύρια. Θα το πει στον Νίκο τον Γκάλη. Στα κάτσε, αυτό λίγο είναι λίγο προσβλητικό ή κάνω λάθος. Στα γκαλάκια. Γκαλάκια. Στα γκαλάκια. Γιατί είναι προσβλητικό. Που είναι... Όλοι οι Έλληνες γκαλάκια είμαστε, αφού παίζουμε όλοι μπάσκετ. Τόσο από σένα που δεν μπορείς. Εγώ, συγγνώμη, έμαθα μπάσκετ από Χάρη Παπαγεωργίου. Καλά, 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 από καλά. Την Χάνθ, από Τσικίνη. Από... Και λες γραφικό εμένα.
Συγγνώμη που έμαθα μπάσκετ πιο μπροστά πριν έρθει ο Γκάλης. Και το αγάπησα πολύ πριν έρθει ο Γκάλης. Συνοδέξανε. Καλά, κοίταξε και πολλοί λένε ότι ξέρουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν εγώ. Εγώ πρώτη φορά είδα προπόνηση Άρη το 75. Ζητώ συγγνώμη, δεν έξανα γίνει. Φυσιολογικό είναι, αφού είσαι 100 χρονών. Ναι, δεν περίμενα να έρθει ο Γκάλης. Και ο μπαμπά μου μπορεί να είδε το 65 που είναι. Θεό χωρί τον πατέρα σου. Ναι. Αν ο μπαμπά σου είδε μπάσκετ με Φέδωνα Ματθαίου. Ξαναχιλιοτιμώ τη μνήμη του. Πρέπει να είδε. Και... Δεν ηρωνεύομαι. Και επειδή είδε πρώτος δηλαδή μπάσκετ. Τι να περίμενε τον Γκάλη. Δηλαδή, άμα είναι όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα τώρα, να μην μιλάμε για ποδόσφαιρο, γιατί ναι. Οι άλλοι ήταν πελέ. Ωραία, εκατομμύρια γκαλάκια είμαστε. Είστε. Και δεν εσύ είσαι ένα από αυτά. Το κατάλαβα που το πας. Θα έρθουν εδώ αγριεμένοι. Ναι, καλά. Δεν την πλήρωσαν του Ολυμπιακού τα παιδιά, την πλήρωσε εσύ. Την πληρώσαν τα παιδιά του Ολυμπιακού. Φίλε, κάνει λάθος. Τους πήραν τις φανέλες τους κτλ. Άμα πάνε στο δικό σου το γιο, παίζει ποδόσφαιρο και του πάρουν τη φανέλα κατά αυτόν τον τρόπο, να βγαίνει να κάνει πλάκα. Α, θα πα και σε αυτού. Ωραία. Μετά τον Γκάλη θα πα και σε αυτού. Ωραία. Όχι, λοιπόν, ό,τι απάω, εννοείται. Εγώ είπα άλλο ότι αν συναντήσω τον Νίκο τον Γκάλη μπροστά μου, θα του πω Νίκο, πήγαινε σε μία μάζοξη τη εθνική ομάδα. Για τους Έλληνες φιλάθλους. Βράστον αυτόν. Ωραία. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω. Ότι εμείς μένουμε λοιπόν στην ουσία, αν δεν πάει ο Γκάλης σε μια συγκέντρωση, και όχι στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι 480 χρόνια πρόεδρος. Και αντί να πηγαίνει η ανάπτυξη στον μπάσκετ, πάει προς τα πίσω εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, Εντάξει. Σε λατρεύω κάθε μέρα και περισσότερο. Αγαπημένο Παοκτσάκη 501. Σε λατρεύω κάθε μέρα περισσότερο. Στο ποδόσφαιρο έχω την άμπαλη Ελλάς. Ωραίο. Ωραίο. Μπορεί να λέμε Team England. Καλό. Άμπαλη Ελλάς. Ωραίο. Καλό. Έχουμε δηλαδή δύο απόπειρες ονομασίας. Μία από Τσάλτ και μία από 501. Και λέει, στο μπάσκετ έχω την Σπυριάρα Ελλάς. Καλό. Ωραίο. 501. Σπυριάρα Ελλάς. Chris Τσάλτ. Δεινόσαυρος Team. Dinosaur Team Dinosaur. Για να τιμήσει τον κύριο Βασιλακόπουλο. Έτσι. Επειδή είναι πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Ναι, είναι νομίζω. Να είναι γερός. Είναι 82 τώρα νομίζω. Ξέρω εγώ. Να είναι γερός. Στο άνθος ηλικίας του. Να είναι γερός. Κάθε... Είναι τώρα παραμένει. Είναι. Ακόμα πρόεδρος. Αυτό είναι, ναι, είναι. Εντάξει, καλά. Ναι, είναι. Είναι. Όχι, λέω όμως τίποτα. Τύπης είναι, είναι κάποιος άλλος. Πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι. Γερός να είναι ο άνθρωπος μέχρι τα 100, ας πούμε, να ζήσει τα 200. Ναι. Πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος 82 χρονών. Εσύ θα κάνεις χώρο στα 75 σου να βγεις, να φύγεις, να έρθουν νέα παιδιά στο ραδιόφωνο για τον Άρη. Ναι. Στα 75 σου. Πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, θα ζω, πολύ θα είμαι γερός. Πολύ νωρίτερα. Δεν θα το κάνεις. Θα έχεις πεθάνει. Δεν θα το κάνεις. 100 χρονών. Και θα σε ξεφτυλίσω. Θα μπω εδώ με τη μαγκούρα μου και θα σε πω, θυμάσαι εκείνο το πρωινό του Σεπτέμβρη του 2019. Θα πρέπει θα πρώτα να περάσεις από την πόρτα του διευθυντή του γιού μου δηλαδή και μετά. Τσατσόνι. Οικογενειοκρατία. Πω, ρε, σωστά το λες. Κάτσε, θα είναι διευθύντρια, θα βάλω διευθύντρια τη Στέλλα. Η κόρη του Ζαγόρα. Θα είναι γενική κουμανταδόρος. Αλλά όχι, έχουμε Μαριλίζ. Και η Μαριλίζ θα είναι το αφεντικό. Η Μαριλίζ. Μαριλίζ, γουστάρισε φόρμα σήμερα. Σου άρεσε. Την αγκαλιάσα τη φίλη Σαΐδη και τη είπα συγχαρητήρια και μπράβο και είναι κούκλα όπως πάντα. Αν το κάνεις, είσαι γελίος. Αν το κάνεις σήμερα, είσαι γελίος. Το κάνω κάθε μέρα. Πραγματικά. Δεν το κάνεις κάθε μέρα. Πού το ξέρεις. Σε έχω δει 300 φορές να μπαίνεις. Δεν είδα να. Δεν γίνεται αυτό, στο διάλειμμα γινόταν. Όταν τη βλέπεις την κοπέλα με ωραίο, με έξω τους ώμους, με αυτά, με κάπως κοκκινισμένη, με το μαλλί αυτά. Θα σου πω κάτι άλλο, επειδή είσαι σαλιάρης μεγάλος. Γελιοποιείσαι. Ευτυχώς δεν ακούει η Κατερίνα. Ευτυχώς δεν ακούει η Κατερίνα. Ευτυχώς. Ακούνε φίλες της όμως. Λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλος σαλιάρης, σου λέω ότι όποτε νιώθω ότι πρέπει να επιδοκιμάσω το ωραίο, το κάνω. Όποτε νιώθει. Όχι. Σταμάτα το εδώ. Γύρισε πιο αστείο. Πάνε σε άλλο θέμα. Σταμάτα το εδώ, τέλος. Γίνεσαι πιο αστείος. Ωραία. Ναι, δηλαδή ειλικρινά σου μιλώ, πραγματικά. Μαριλίσε μια κούκλα, άστο τον Βλάξ αυτό να λέει ό,τι θέλει. Τι είπα εγώ, την ύμνησα πρωί-πρωί. Την ύμνησα. Ωραία. Φόρεμα ανάμεσα σε κοραλί και αίμα. Χρώμα ανάμεσα σε κοραλί και αίμα. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Σεξι, χωρίς να είναι πρόστιχο. Ναι. Την παραδέχομαι. Άιντερε, Γιάννα, ρε Φλωρινιώτη. Γκλαμ ροκ, πεθαίνω. Λοιπόν. Κλαίω με Ντάνκαν. Αριανάκι, Ντάνκαν. Είχε να εμφανιστεί πολύ καιρό. Καλημέρα, Ντάνκαν, μας έλειψες. RIM Ελλάς. RIM Ελλάς. Παρένθεση. RIM. Στεφάνι. Καλό. Καλό. Και παίζει και με το Rest in Peace. Ψαγμένο. Πολύ, πολύ ψαγμένο. Ψαγμένο. Από ακροατή που το έχει. Ναι. Ο Ντάνκαν δεν σχολιάζω. Ο παδός του Άριος και της Everton. Έχω την εντύπωση λίγο πιο πολύ της Everton. Δηλαδή, αν παίξει στην Ευρώπη Άρης Everton. Τον κόβω στην ένα με τους Άγγλους. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ, δεν ξέρω. Από τα χρόνια που τον ξέρω. Λοιπόν, καλωσορίζω μετά από 8 χρόνια στην οικογένεια του Ηρακλέους το άρρωστο Ηρακλάκι
Μανώλη Παπαστεριανό. Ένα παιδί. Που... ένα παιδί. Ένα παιδί που παράτησε τον Ηρακλή για να έρθει στον Άρη. Ένα παιδί. Παρά το τραμπούκο που είχε φάει τότε. Ένα παιδί. Ναι, λάθος του αυτό. Τραγικό. Ένα παιδί. Και μόλις υπογράψει με το καλό, θα σας πω τις ιστορίες που μου έλεγε για τον Ηρακλή. Που πριν πει μαμά, μωρό στην Ιερισσό, είπε Ία. Μανώλη, καλώς ήρθες. Καλά, και η δικιά μου λέει Μαρία. Όταν κάνεις αφιέρωμα στη Μαρία, μαζί του λατρεμένη Μαρία, μαράκι. Κάνεις αφιέρωμα στον Παπαστεριανό. Με μαράκι και με Χρήστο, το ξέρεις, πεθαίνω ότι είναι Αμερικανάκια. Τα, παιδιά, τα δύο τα παιδάκια αυτά είναι Αμερικανάκια τελείως, ξέρεις καλά. Ναι. Φίλε, Χρήστο, ο γιος του, αν γυρίσω ταινία για τη ζωή του Τζο Χαρτ, παιδική ηλικία θα παίξει ο Τσαλτίδης Τζούνιορ. Με το κατάλληλο αντίτιμο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι, εννοείται. Ναι. Αναστασία Λάμινα, πώς την κόβεις τελευταία. Εντάξει, έχει μια ανάγκη στήριξης. Πιστεύω θα το έκανε, θα το κάνεις αν το πει. Είσαι έτοιμος. Αναστασία Λάμινα, θέλει να στηρίξει ο Χρύσανθος. Θέλει να... κάποιος πρέπει να στηρίξει πάντως. Τρίτη φορά που το λέει σε πέντε μέρες. Αρχίζει να σιγά σιγά μπαίνει στον δρόμο το σωστό. Δεν μπορώ αυτή την περίοδο, παιδί μου, έχω ήδη 4 παιδιά. Δεν μπορώ. Μια άλλη περίοδο. Είναι τώρα, έχουμε και σχολεία, τσάντες αυτά, σχολικά. Αύριο, αύριο. Παιδιά, μην ξεχαστείτε. Αύριο ο Σεπτέμβριος είναι πολύ δύσκολος μήνας. Χαμός. Η χαρά του βιβλιοπόλη. Να στηρίξω να θες τον Οκτώβριο. Ναι. Η χαρά του βιβλιοπόλη. Λοιπόν, Μανώλη, καλώς ήρθες. Και φυσικά περιμένουμε και βρίσκεται μία ανάσα από τον αγαπημένο του Ηρακλή για να περάσει και πάλι την πόρτα. Ένας από τους πλέον ιδεολόγους και ψαγμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές, που αν δεν κάνω λάθος είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Γιώργο Μπαντή, σε περιμένουμε και σένα. Να εκπροσωπεί και τα μέλη τα οποία έχετε επιστολιάσει. Γιατί έχετε τώρα, καμιά αρκετούς. Τώρα μιλάς για δάση, κάνουμε κομπούλα ρε. Τώρα μιλάς για πιστόλιασμα, καλά λέει ο θαλαμοφύλακας. Άντε εδώ το. Ναι. Καλά λέει ο θαλαμοφύλακας. Ναι, καλά λέει ο θαλαμοφύλακας. Ναι. Τα λέτε εκεί, μαζί τώρα. Τι μαζί, εγώ δεν πήρα να μιλήσω. Με στην κούτρα. Δεν το βλέπω. Εγώ, ο θαλαμοφύλακας, η επικοινωνία που έχω είναι εδώ που έρχομαι. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Λες εσύ. Ναι, γιατί δεν, οκ. Καθυστερημένος, καθυστερημένος. Σε λατρεύω. Ναι. Ελάς, δηλαδή μπελάς. Καλημέρα από Στίβ, από τον εξωτικό Μακρύγιαλο Πιερίας. Που μια ζωή τον έλεγα, ο Μακρύγιαλος είναι η ελληνική απάντηση στο Long Island. Αν οι Αμερικάνοι έχουν Long Island, ας έρθουν στο Μακρύγιαλο να το βουλώσουν μια για πάντα. Ελάς, παίζει και με τον μπάσκετ και μπελάς. Και τι έφαγα σήμερα το πρωί. Έχει να κάνει με την ονομασία αυτό. Τυρί μπέλας. Φετούλες για τόστ. Τσακ τσακ. Προσφορά. Μήπως σε πιο σούπερ μάρκετ. 1,87. Από 2,20. Τακ τακ φέρτο. 10 φετούλες. Τακ τακ. Τρέχουν τα σάλια του. Ξέρεις τι είναι. Τυράκλα είναι. Φουλ λιπαρά. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Τέλος. Και δεν τρώω γιατί είναι φουλ λιπαρά. Γύρισε 15 κιλά από διακοπές. 5,400 γύρισα από διακοπές. Ακριβώς. Εγώ ζυγίζω. Αυτό είναι. 5,400, όχι από διακοπές, εγώ... από τον Απρίλιο πέρσι. Κάτσε... από τον Απρίλιο μέχρι τώρα... πριν μια εβδομάδα, 5 κιλά. Πήρες 5,400. Ναι. Σε παραδέχομαι. Με συγκινεί το 400. Το 1,400 έχει φυγεί ήδη. Το... αλήθεια, ρε, ναι, σε 10 μέρες. Πρόσεχε λοιπόν. Θα γίνω πιο fit από fit τώρα. Ο Κόλκας σου φαίνεται τελείως χοντρός τώρα, ε. Ο Κόλκας έχει μπυροκυλιά. Ναι. Είναι η κοιλιά μπύρας. Έχει αυτό, ναι, ναι. Το ροκάδικο, το χέρι, αυτό που ακούει. Ακούει stoner rock και ακριβώς αφήνει. Επίσης και... είναι κοντός σε σχέση με μένα. Ο Κόλκας, αν δεν φορούσε αυτά τα Nike, τα Air Max, τα οποία προσθέτουν. Τα αυτό... ψωνίζει από το ίδιο μαγαζί που τα παίρνει και ο Κούλιας. Είναι από το ίδιο μαγαζί που τα παίρνουν. Α, το κριτήριο. Και όχι είναι... μόνο παίρνει αυτά τα πάει τα Nike, τα υπερδισχυμένα τα τρίσολα. Ναι. Βάζει και πάτους από μέσα. Στο σημειώνω αυτό να το ξέρεις. Και πάλι τον περνάμε δύο κεφάλια. Φίλε, ναι, αν δεις παίρνει τα Air Max αυτά, τα οποία είναι, δεν υπά... ξέρω νομίζω... ακριβώς ποια παίρνει και πώς τα παραγγέλνει, ναι. Ξέρω. Τώρα κάνεις και την αποκάλυψη αυτό με τους πάτους, δεν το είχα σκεφτεί. Βέβαια. Γιατί λέω εσύ και εγώ έχω ένα ζευγάρι, από αυτά έχω και εγώ ένα ζευγάρι και λέω δεν είναι τόσο, δεν είναι έτσι. Και από μέσα. Βάζει μέσα, θα το κάνω κι εγώ. Θα το κάνω κι εγώ. Ενώ ο καημένος ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης φοράει όλο Converse, όλο flat. Είναι και κοντός, φοράει και flat. Αυτός δεν έχει μπύρο κοιλιά. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτός έχει όλα τα ποτά μαζί στην κοιλιά. Ναι. Δες πάνω.
Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε με Ηρακλή και πάμε στον Άρη. Ηρακλή. Ο Μπαντής είναι αυτός που σε παράτησε και πήγε στον Αστέρα Τρίπολης που σε έριξε. Δεν με παράτησε. Αυτό δεν με παράτησε, παιδί. Ναι, γιατί τις μπουρδες για Κύπριος και τέτοια ξέρεις να τις αναπαράγεις. Πολύ πιστός στον Ηρακλή. Εδώ που υπάρχει εγώ είπα για να απαντήσεις εσύ. Αυτοί που σε παράτησαν που επιστρέφουν δεν λες τίποτα κοτάρα. Και ποιον Ηρακλή. Στον Άρη Παλαιοχωρίου πάνε οι παίκτες. Ναι. Να λέμε την πραγματικότητα. Ναι, στον καλύτερο. Άρη Παλαιοχωρίου. Λέγεται αλλιώς η ομάδα. Αν μας ακούνε από την Ερυσσό, να, δώσουν, να με επιβεβαιώσουν. Συγγνώμη, αλλά να ρωτήσω κάτι. Εσύ μας έλεγες ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έρχεται ο ελληνικός χρυσός. Δεν υπάρχει ελληνικός χρυσός. Α, τώρα δεν υπάρχει ελληνικός. Ναι. Καλά, και... την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγες ότι υπάρχει. Δεν ήμουν σίγουρος, το είπα. Α, δεν ήσουν σίγουρος. Το είπα. Γιατί ο Παπαστεριανός και ο Μπαντής έχουν κάνει αγώνα κατά του ελληνικού χρυσού. Ειδικά ο Μπαντής. Ειδικά ο Μπαντής. Ειδικά ο Μπαντής. Ειδικά ο Μπαντής ο αυτό Γιώργος. Σου λέω. Ναι. Και πορείες και αναρτήσεις και κείμενα. Άρα και... κοτάρα, την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγε ψέματα κοτάρα για τον ελληνικό χρυσό. Εσύ, κοτάρα τον Γιώργο. Εσύ, α, εμένα. Εσύ εμένα κοτάρα. Είπα, το είπα κιόλας. Ναι. Λέω δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Λέω αν υπάρχει όμως. Έλεγες έρχονται τα λεφτά του ελληνικού χρυσού και ναι. Τέτοια έλεγες κότα. Και δυο μέρες μετά μαθαίνω ότι δεν υπάρχει. Ευτυχώς είμαι ο μόνος που σε παρακολουθεί. Όλοι οι άλλοι σε αγνοούν. Όλοι οι άλλοι σε αγνοούν. Είμαι ο μόνος που ακούει τι λες. Για να σημειώνω κάθε φορά τις μπούρδες αυτές. Ωραία. Γιατί αν το έλεγα εγώ αυτό για κάτι του Άρη, έλεγα ότι την προηγούμενη εβδομάδα έρχεται η τάδε εταιρεία. Και την επόμενη εβδομάδα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, μας ξεφώνησες. Άλλο έρχεται και άλλο εσύ Άρης, εσύ άμεσα είσαι και ρεπόρτερ. Άρα με τι λεφτά κάνεις. Είσαι και ρεπόρτερ εσύ. Άλλο να πει κάτι για τον Άρη ο Κιώσης. Με τι λεφτά κάνεις την ομάδα τότε αφού δεν έχεις. Με πιστών στρατιωτών του Ηρακλέους. Και Ηρακλή, αφού Άρης Παλαιοχωρίου είναι η ομάδα. Ηρακλειδής θα είναι, το ξέρουμε. Ηρακλειδής του Άρη Παλαιοχωρίου. Το ξέρουμε καλά. Το ξέρουμε καλά. Και πώς θα λέγεστε τώρα, νέος Ηρακλής, παλιός Παλαιοχώρης. Όπως γινόταν με τη Βέρεια με την Ελπίδα Σκουτάριος. Εκεί θα βαδίσει το πράγμα. Η Βέρεια Ελπίδα Σκουτάριος όμως δεν είχε. Είχε προλάβει η Βέρεια και ξεκίνησε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και είχε αλλάξει το όνομα. Λες να μην το άλλαξε, να μην γίνει ρε. Όχι. Βάσει νόμου για ένα χρόνο είσαι Άρης Παλαιοχωρίου. Όπα, όπα, περίμενε. Παραμένει ο Κώστας, ο Καζανφέρης. Τι. Και πήρα και τον γιο. Του Σάββατο Παντελίδη. Ναι, δεν υπάρχει και τον Παντελίδη προπονητή. Ερχόμαστε. Α, το επόμενο θέμα. Γκάλοπ χθες στην διαδικτυακή μαρμίτα. Ποιον θεωρείται ιδανικότερο για προπονητή του Άρεος. Ποιος βγήκε πρώτος με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο. Σάββας Παντελίδης. Δεύτερος Τραγιανός Δέλλας. Τρίτος Μαρίνος Ζουζουνίδης, τέταρτος Ιέρο, πέμπτος Γκούτι. Αυτό. Και τώρα να σου ζητήσω. Λάζαρο Τζελίδης, δεν το ιδέα, δεν το. Ναι, πότε ρε, κάτσε. Πρέπει να το πρωί τώρα έγινε. Χθες, δεν το είδα ρε, εσύ αυτό. Σίγουρα. Είσαι σίγουρος, ναι, Χρήστο. Δεν το. Sorry, συγγνώμη. Αυτό με το μακρύ γυαλό Πιερίας όμως 183 με έχει φτιάξει, ρε φίλε. Ναι. Long Island, πω, πω. Έχω κάτι εικόνες εκεί πιτσιρικάς με το συγχωρημένο τον μπαμπά μου να τρώμε κάτι με μια. Κάτι εικόνες, ναι. Αρχές μέσα 70's. Λοιπόν, θέλω να μου γνωρίσεις μια κυρία να βγούμε για ένα milkshake, τίποτε άλλο. Στο ζητώ. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε milkshake για σένα. Όχι, εγώ κερνάω. Για κερνάω εγώ. Ειλικρινά. Κόλλησε από χθες. Μόνο το δικό σου. Που γνωστός Αριανός που τον κράζεις μου έδειξε φωτογραφία μαζί της. Μόνο το δικό σου. Όχι, και το δικό. Κερνάω και ό,τι. Αριανός που τον κράζω έδειξε φωτογραφία μαζί της. Μαζί της το έχουν πολύ καλή σχέση. Το παιδί είναι επιχειρηματίας που τον κράζεις. Επιχειρηματίας. Γιατί απλά σου ασκεί μια κριτική τέλος πάντων και τον κράζεις. Μας ακούει λογικά. Υποθέτω μας ακούει γιατί μας ακούει σχεδόν όλα τα πρωινά. Τέλος πάντων. Αυτός δεν είναι επιχειρηματίας. Που πονάει για τον Άρη. Ο μπαμπάς του είναι επιχειρηματίας. Ο μπαμπάς του είναι. Και ο αδερφός του είναι επιχειρηματίας. Αυτός δεν είναι επιχειρηματίας. Πάμε παρακάτω. Επίσης ο συνέτερος του αδερφού του είναι κολλητός μου. Πάμε παρακάτω και σε αυτό. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου γνωρίσεις την κυρία αυτή με την οποία ανέβασε φωτογραφίες αυτές τις μέρες. Δεν τον, τον έχω μπλοκάρει και δεν μπορώ να δω τις φωτογραφίες της κυρίας. Πάμε παρακάτω. Θέλω να μου γνωρίσεις την γοητευτικότητα. Και γιατί δεν λες εσύ να σου την γνωρίσει αυτός. Δεν αφού είστε φίλοι. Δεν θέλω μέσα αυτό. Δεν θες. Θες μου την έδειξε, νιώθω και λίγο περίεργα. Σου δείχνει τις κυρίες που κυκλοφορεί. Όχι, μου έδειξε φωτογραφίες που βγήκε αυτές τις μέρες. Αντί να ασχολείται με τον Άρη, ασχολείται με κυρίες. Στο περίπτωρο του Άρεος. Αντί να ασχολείται με. Στο περίπτωρο του Άρεος βγήκε ο άνθρωπος. Πήγε και στο περίπτωρο του Άρεος. Πήγε και στους Κινέζους πήγε και βγήκε και με τον Κέβιν. Τον Κινέζο. Μαγκή. Δεν πώς το λένε, δεν ξέρω. Θα μου γνωρίσει την κυρία. Όχι. Δεν ξέρω. Ειρήνη Καρυπίδη. Όχι. Δεν μπορείς
δεν μπορείς ούτε με τη γόβα της να βγεις βόλτα. Δηλαδή, αν βγεις εσύ και η γόβα της, η γόβα της είναι πιο σημαντική από σένα. Συγγνώμη, Χρήστο. Κάτσε, γιατί με παίρναν από ένα τέτοιο. Ναι, πάρε, ωραία, από ένα τέτοιο. Χρήστο, αυτά δεν είναι προσβολή όλα. Από μέλους σε CM στον αέρα δεν μπορώ να κινηθώ αυτά. Κόψω την ώρα λίγο, στάμπαρε και κόψω, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Έχεις εντολή να κόψεις. Ναι. Δηλαδή, και λες κάτι το ναι, θέλω να γιάσω και ο διάολος δεν με αφήνει. Με τη γόβα της να βγω, ναι. Φαντάζομαι Λουμπουτέν, έτσι. Δεν σχολιάζω. Υπέροχη γυναίκα. Με το Λουμπούτι μπορεί να βγεις. Το Λουμπούτι είχα πετύχει σε μια παρέα στην Κρίνη πριν κάνα 2 χρόνια, 3 και λέγαμε και ιστορίες, ναι. Ωραίος. Ναι. Τι κάνει. Καλά είναι, καλά είναι. Αυτός τι έχει, Μικέλ, τι έχει. Ο Κατσιαρός έχει. Το πουλέν μου. Το πουλέν μου. Δέλευσε τα αριστερά μπακ. Ναι, το πουλέν μου, ο Κατσιαρός, μπράβο. Ναι. Κάτσε, αρκετοί παίκτες δεν έχουν Μικέλ του Άρη. Νομίζω 2-3 έχουν. Όχι μόνο Μικέλ. Α, και ο Γκουγκουλιάς. Και ο Γκουγκουλιάς στη Λάρισα, ε. Εδώ. Εδώ. Γκουγκουλιάς, φίλε, τον πήγαινα. Νομίζω, Χρήστο, το έχω πει. Ο Σαββίδης κρατά τον Μπράγκο, δεν έγινε δεκτή η παρέτησή του. Τώρα που τελειώσαν οι μεταγραφές, τι να τον κάνει τον Μπράγκο. Τι έτσι. Περίμενα το βάρο εδώ πέρα που ήμασταν. Ωραία. Α, και άλλο μήνυμα. Ο 501 διορθώνει. Long Bay είναι ο μακρύγιαλος. Bay είναι ο κόλπος. Που λέμε hardcore bay, έτσι, το hardcore του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, Frisco Bay, hardcore και τέτοια. Νομίζω όχι, ρε εσύ. Long Island. Δεν, τι είπα, Long Beach ο μακρύγιαλος. Συγγνώμη, είπα τι, Long Island, είπα εγώ. Long Beach, συγγνώμη. Long Beach, ναι. Η απάντηση στους Αμερικανούς στο Long Beach είναι ο μακρύγιαλος. Long Bay επιμένει ο 501. Ο Δημήτρης Παντελίδης είναι αυτός που διαχειρίζει το λογαριασμό του Σάββα Παντελίδη στα social media ή ο άλλος ο γιος. Συγγνώμη, τι θες παίζει αυτός. Εννοείζω. Απάρ το Σάββα να σου πω. Ναι, για πάρα λίγο και ρώτα. Άρα, ναι. Προπονητής ποιον έχει ο Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου. Μπαξεβάνο, Σπύρο. Α, ωραία. Γιατί δεν κατάλαβα. Σπύρο Μπαξεβάνο, ρε. Δεν έπαιζε το Σάββα, γι' αυτό. Όχι, γιατί και τον πρώτο Σάββα κανένα πρόβλημα. Μια μεγάλη επιστροφή. Ασλαμά, γυαλός Ίσον Beach. Μακρύγιαλος Long Beach, ναι. Long Island, Μακρόνισος. Καβλημέρα, λέει ο 008. Καβλημέρα και σε σένα. Εκεί θα πάει ο Ασλαμά σε λίγο. Συγγνώμη, μια ζωή παρασύρομαι στο Μακρύγιαλο και λέω Long Island. Συγγνώμη εγώ, Long Beach, ναι. Συγγνώμη, Long Beach, Καλιφόρνια, ναι. Συγγνώμη εγώ. Ναι, ωραία, ωραία. Μακρόνισος σε βλέπω σε λίγο. Πάντως, οι ιδέες είναι γουστάρο και τσαλτίδι με το Team Dinosaur. Πάρα πολύ ωραίο για την Ελλάδα στο μπάσκετ. Εμάς θα είναι παρατσούκλι, εμάς θα είναι το παρατσούκλι. Είναι... Ναι. Ή μάλλον όχι. Ναι. Αντί για τους πελαργούς, θα έχουμε τους δεινόσαυρους. Ναι. Τι ωραίο μάλλον που έχει ο πρωθυπουργός μου. Τι ωραίος. Αυτός ρε, έχει όλο σφαλιάρες τρώει, όλο ήτες. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Ποιο, με γιατί... τον τρόπο που πρέπει, με 6 γράμματα το συγκεκριμένο. Με 6 γράμματα. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Πήγαινε μπροστά του και πες. Τι θέλει ταράση, ναι. Μπροστά του για να πάω, ναι, πρέπει να με αφήσουν 28 μπράβοι που έχει γύρω-γύρω. Αν δεις μόνος βγαίνει. Μόνος βγαίνει. Στην Downey Street 10, αν βγει μόνος του, ναι, θα του φάνε και το μαλλί και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σου γίνεται. Είναι πολιτισμένη και η αγόρα. Τι είναι. Τι είναι, πολιτισμένη είναι. Δεν είναι βαθυλακιώτες αγόρα. Πολιτισμένη Αγγλία είναι. Είναι. Στο βαθύλακο, άμα έρθει πάντως, ναι, θα τον πάρει ο Τσέρος, θα τον κάνει 2 κολοτούμπες, παρεπτόντος θρίαμβος χθες στο μπάσκετ. Εκπληκτική ομάδα κάναμε χθες. Σαρώσαμε. Δημοσιογράφη ή βαθύλακος. Βαθύλακος. Με ποιον παίζατε. Με τον βαθύλακο. Εσωτερικό διπλό. Εδώ εσύ θα παίζεις. Με το... εδώ εσύ κοροϊδεύεις τώρα τον βαθύλακο. Πρόσεχε λίγο. Με το alter ego τους παίζεις. Τουλάχιστον ο βαθύλακος είναι Σμυρναϊκός βαθυλάκου, φίλε. Σμυρναϊκός, εσύ, ναι, θα παίζει ο Άρης Παλαιοχωρίου και θα μας λέτε ότι παίζει ο Ηρακλής. Break. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ είμαστε όπως σας υποσχεθήκαμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές 2310-287-888. Χρήστος Κιώσης κάνει τα μαγικά του και σήμερα στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου εδώ στους 107,4 μεγάγιγκρους στον FM. Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Σλαμάς, Κρις Τσάλτ είναι επιποδός, επαναλαμβάνω, για να δώσει πρώτος το όνομα του νέου προπονητού του Άρεως της Θεσσαλονίκης, του Άρεως 1914. Είναι πικάντικο θεματάκι, νομίζω, αυτό που έβαλα και το γουστάρετε από ό,τι φαίνεται για τα τηλεφωνήματα. Δύο τηλεφωνήματα που είχα τώρα εδώ πέρα στο διάλειμμα για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Έτσι, λέμε Team USA. Θέλουμε μία λεξούλα
που να συνοδεύει το Ελλάς στο μπάσκετ. Οκ, okay, Team USA, αυτοί κάνουν ποζεριά. Να κάνουμε κι εμείς μια ποζεριά. Εμείς τι, μην βάλουμε τώρα κι εμείς Team Ελλάς, θα μας πούνε κλέφτες. Ποιους εμάς. Αυτοί που έχουν κλέψει τα πάντα από εμάς. Οπότε θέλουμε μια άλλη λεξούλα, έτσι. Για το λέω, μην βάλουμε εμείς Team USA και μας λένε κλέφτες, είναι άδικο, έτσι. Ναι, ναι. Περιμένει ήδη φίλο στη γραμμή. Πάμε, καλημέρα. Α, γυαλιά χωρίς quiz, έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γυαλιά. Αποστολή στο 54526. Αύριο να είστε σε ετοιμότητα. Ειδοποιήστε φίλες και φίλους. Προσκλήσεις για Sisters of Mercy. 27 εισιτήρια τελείωσαν. Μόνο 30. Κάνε υπομονή μέχρι αύριο. Μπας και είσαι τυχερός. Και Άρης Παναθηναϊκός θα έχουμε αύριο. Αυτό την Κυριακή δεν είναι. Το Σάββατο είναι. Εισιτήρια, sorry. Συγγνώμη, εισιτήρια, sorry. Καθυστερημένος. Κάτσε, αυτό πότε είναι Κυριακή δεν είναι. Ναι. Τι ώρα, 9.30. 9.30. Ναι. 7.30 ώρα είναι. Δεν θυμάμαι. Ωραία. Να σου πούμε την ώρα ακριβώς. Ωραία, okay, okay. Ωραία. Παιδιά, υπάρχει μια σούπερ κοπελάρα από την Ιγουμενίτσα, από ό,τι μου είπανε, στο Greece Next Top Model. Αν το έχει δει κάποιος, κάτι να μας ενημερώσει. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Θα με κάνετε να χωρίσω από τη γυναίκα μου με τόσες ωραίες κοπέλες που έχετε εκεί πέρα. Η φωνή... Ο Δημήτρης στα Καμινάκια. Ο Δημήτρης, οπαδός. Καμινίκια. Καμινίκια, Μέγας Αλέξανδρος, ιστορικός τεράστιος, 1923 και φυσικά Άρης. Και Άρης, και Άρης. Γεια σου, Χρήσανδε. Γεια. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάμε, αγόρι μου. Λοιπόν, ναι. Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Ναι, βρες μία λεξούλα να τη συνοδεύει μπροστά, το Ελλάς. Αρχαιολογική υπηρεσία καλαθοσφαίρεσης. Αρχαιολογική, μία είπαμε, αρχαιολογική υπηρεσία καλαθοσφαίρεσης Ελλάς. Μάλιστα. Άμα θες να βάλω το γιατί έχω να πω και για τη FIBA. 9, το Άρης Παναθηναϊκός. 9, Κυριακή, έτσι. Μπράβο, Χρήστο, ωραία να το σημειώσω, 9. Ευτυχώς, γιατί ο Άρης 2 Σάββατα... Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 7 η ώρα, στο κλείνει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 7 η ώρα Σάββατο. Μάλιστα. Ωραίο. Στόκλεισε. Φτιαγμένη. Μετά πηγαίνουμε κανένα σινεμά, κανένα τέτοιο. Μετά έχει Ολυμπιακός Βόλου. Βόλος. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Ολυμπιακός Νούπουσου Βόλος. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Ωραία. Ο Άρης πάντως την Κυριακή 9. Πάμε, ρε Δημήτρη. Ρε εσύ, ναι, σαν να σουρντίζει αυτό καλά, σας λένε κάποιοι, βγάζετε ακόμη κόμπλεξ με τον Βασιλακόπουλο, το σουρντί κρίμανε για τον Άρη. Δεν βγάζω κόμπλεξ με τον Βασιλακόπουλο, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Έχει πει ότι παραιτείται και βρίσκεται. Είναι ένα αντικατάστατος. Πλάκα-πλάκα. Δεν είναι αναντικατάστατος. Ναι. Ποιος θέλει να πάρει τη θέση του. Ο Γιαννάκης. Σωστό. Καλό. Το καλό. Έχει πει. Ναι. Ωραία. Να το πάρει ο Γιαννάκης. Εντάξει. Θες Παναγιώτη, Θες Παναγιώτη, Φυσικά. Ναι, φυσικά. Είναι, έχει την γκάβλα, συγγνώμη. Συντομή, έχει το πυροβόλμα στο κεφάλι με την εθνική. Ναι, έχει τρέλα με την εθνική, λες. Τρέλα με έχει τον τρέλα. Μέρα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ωραία, λοιπόν, ρε, Δημήτρη. Έλα, άλλο. Ναι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ναι. Δεν είναι δυνατόν η FIBA. Ναι. Να κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα όταν υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ναι. Για παράδειγμα, άλλο κανονισμό έχουν το NBA, άλλο το κολεγιακό, ναι, στην Αμερική, σωστό, άλλο το ευρωπαϊκό, ναι, άλλο κανονισμό μπάσκετ έχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή η FIFA... Στο ποδόσφαιρο έχει έναν κανονισμό. Ναι. Λέει. Τα έχει εναρμονίσει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Η FIBA τι κάνει. Ναι. Δηλαδή, ναι, πάει ένας παίκτης από το NBA και να παίξει στην Ευρώπη και δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Έτσι. Χθες είδαμε και το τραγικό με το διαιτητή να περιμένει για, για το out κάτω από στην baseline, ας πούμε, για να πήγε ο Καλάφισαν στο κέντρο. Το ξέρετε, το ξέρετε ότι στο NBA ότι ο αμυντικός, άμα μείνει 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα, έχει φάουλ. Ο αμυντικός. 3 δευτερόλεπτα να μην είναι μέσα στη ρακέτα. Ο αμυνόμενος. Ο αμυνόμενος, ναι. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα, παιδιά. Αυτό από πότε έγινε? Ναι, τώρα το μαθαίνω ειλικρινά. Ο αμυνόμενος, αν μείνει 3 δευτερόλεπτα. Ο αμυνόμενος, άμα μείνει 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα, στο NBA. Συγγνώμη, αυτό είναι φιαλτικό, Ναι, μου λέει. Δηλαδή, τι οργάνωση είναι αυτή τη FIBA? Ωραία. Κάνουν δηλαδή ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και οι διαιτητές δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Οι παίκτες που έρχονται και παίζουν στις ομάδες, σε κάθε εθνική ομάδα,
Μπορεί να προέρχονται από ένα πρωτάθλημα της Αμερικής, ο άλλος από την Νοτιοαλική Ασία, ο άλλος από την Ευρώπη. Πώς θα συνεργάσουν αυτά? Ναι. Ωραία ρε Δημήτρη, σωστές παρατηρήσεις, ωραία παρουσία σήμερα, πολύ ωραία παρουσία. Κρατάμε το αρχαιολογική υπηρεσία καλαθοσφαίρισης, είναι λίγο μακρύ. Και η FIBA είναι αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι, καλά είναι, εντάξει, ωραία. Δεν, αυτό, τι σχέση, μα αυτό είναι η ιστορία του. Τι σχέση. Και, το, ναι, και, γιατί δεν και η Αγγλική Ομοσπονδία ιδρύθηκε όταν στην Ελλάδα δεν ξέραμε τι είναι. Την μπάλα είναι στρόγγυλη. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά. Όποιο θέλει, καλή παιδιά, 23 10 27 8 8 8. Ευτυχώς γλιτώσαμε από τον Ζήση Βρίζα, λέει ο θαλαμοφύλακας. Αν ερχόταν ο Βρίζας, κάτι μου λέει ότι θα έλεγε κάτι άλλο. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Ταπεινή μου γνώμη. Okay. Και το ερώτημα είναι ποιος, πέρα από τον κόσμο και αυτά, την κοινή γνώμη και τέτοια, ποιος δεν θέλει τον Ζήση Βρίζα στον ΠΑΟΚ? Κάποιος δεν τον θέλει. Κάποιος δεν τον θέλει. Με εσάς Αμπάστα είμαι άρρωστος. Από όλες αυτές δεν τις χωνεύω καθόλου. Με εσάς Αμπάστα είμαι άρρωστος. Παντρεύεται επιτέλους η κοπελίτσα. Άντε, καλούς απογόνους να έχει. Είναι γραμμή, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αν θες, παλικάρι. Αριανάρα φυσικά. Αριανάρα το φυσικά μπορεί να λείπει. Όνομα αν θες. Μα και εσύ που πήγες εκδρομή μόνο Αριανού συνάντησες, είναι έτσι? Σωστό. Πού παλικάρι μου, συγγνώμη, πότε έγινε? Παντού, μόνο Άρης. Πού, πες πού. Πήγες εκδρομή, δεν πήγες? Τι εκδρομή, πού πήγες? Που ανέβηκες σε ένα ταξί, το ξέχασες? Ποιο λες, τον ταξιτζή τον Ιθακιώτη που τον έβγαλα εδώ? Βεβαίως. Παοξή είναι φόλο το παλικάρι. Τον έβγαλε εδώ στον αέρα. Τι σε είπε, ότι δεν βρήκα κανέναν Παοξή? Όσοι ανέβαιναν από Θεσσαλονίκη. Όπα, ακριβώς τι είπε. Όσοι, δεν είπε έτσι. Το άκουσε στον αέρα. Με ρωτάει μόλις μπαίνω ταξί, από πού ήρθατε αν επιτρέπετε. Λέω, μίλαμε στον ελληνικό καταστήμα παλικάρι. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Από Θεσσαλονίκη λέω είμαι. Μπορεί να είμαι μπαμπόγερος, αλλά μίλαμε στον ελληνικό. Ασχολείσαι, λέει, με ομάδες. Εγώ έχω δει το κινητό του. Στο κινητό του, το ντουβάρι του ήταν Πάοκ. Το είδα εγώ, το κόζαρα. Λέω, δεν θα σε χαροποιήσω, Ηρακλής είμαι. Ρε φίλε, λέει, απίστευτο. Φέτος το καλοκαίρι, όσοι έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη είναι όλοι, λέει, Ηρακλής και Άρης. Ακριβώς αυτό. Επόμενο, δεν είναι? Ναι. Είναι όλοι Ηρακλής, ο Ασλαμάς και οι υπόλοιποι όλοι ήταν Άρης. Δεν είπε έτσι το παιδί. Τον έβγαλε στον αέρα, τον άξιο κόσμο. Ναι, αλλά πλέον και ο Ηρακλής είναι Άρης. Αυτή είναι η πραγματική Θεσσαλονίκη. Οι άλλοι ακόμη δεν έχουν πάρει πράσινη κάρτα. Πού να πάνε εκδρομή, μπορούν να πάνε οι άλλοι. Ντροπή, ντροπή. Τέλος πάντων, η πράσινη κάρτα είναι αυτή. Το σύνθημα είναι Ελλάς Χασλαμάς. Καλημέρα. Ελλάς Χασλαμάς. Δηλαδή μπορεί να συνοδεύει το Ελλάς μπροστά. Χασλαμάς Ελλάς. Δεκτό. Χασλαμάς Ελλάς. Ωραίο χιούμορ, Αριανή. Ο άλλος τρελό. Χασλαμάς. Ωραίο χιούμορ, τρελό. Χασλαμάς Ελλάς. Την Ειρήνη να μου γνωρίσει λίγο, να βγούμε. Χασλαμάς Ελλάς. Η οποία μεταμορφώνεται. Φανταστική γυναίκα. Την έχω δει την ίδια μέρα σε τρεις διαφορετικές φωτογραφίες, σαν να είναι άλλη γυναίκα. Πανέμορφη. 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 Μπράβο. Λοιπόν, να καλημερίσω τον Αλέκο το Δέλιο που βρίσκεται. Που βρίσκεται στο team των προπονητών τροματοφυλάκων του Άρεος, αν κατάλαβα καλά. Ναι, δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Ο οποίος μου έστειλε. Δεν είναι. Mm. Γιατί μου είπε το παλικάρι. Τότε άρα μου είπε ψέματα το παιδί αυτό, θα σου πω. Mm. Υπέροχο παλικάρι. Πάμε στη γραμμή, μην πέσει. Θα σου πω. Ήταν πέρσι. Α, ήτανε. Δεν είναι φέτος. Γι' αυτό το παιδί σου. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημερίζω, Αλέκο Δέλιο. Θα πω και τι έγινε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημερίζω Θωμά Στόντον, οπαδόν του Ηρακλέου. Του Άρη Παλαιοχωρίου. Του Άρη Παλαιοχωρίου και τη έξω οπαδό στην Αγγλία. Μάλλον σημειολογικά δεν ξέρω, αυτό ο Τζελίδη αν είναι Χαλκιδικιώτη. Ναι. Άμα πάρει αυτού του δύο, παίρνει και οι δύο πόδι Χαλκιδικιώτε. Ο Τζελίδη από πού είναι, ξέρουμε. Δεν ξέρω, άμα είναι Χαλκιδικιώτη και ο Τζελίδη, αυτό πώ λέγεται. Από το Παλαιοχώρι. Ναι, οι άλλοι, τα άλλα παιδιά είναι η Ερυσόα. Ο Λάζαρο. Οι άλλοι από το Ερυσό, ναι. Ο Μανώλης πρώτα είπε Ήα και μετά είπε Μαμά. Ναι. Πατήσε και προπό στην Ιερισσό, ο οποίος ο μπαμπάς το χιώστηκε στο χιώρο. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το γνωρίζω. Να το ξέρεις, είναι κοντά στην πλατεία εκεί. Μπορεί να το έχω διαβάσει. Να πάρουμε και το Σουάνι, να πάρουμε και το Σουάνι. Παίζει ο Σουάνις ακόμα μπάλα. Τον πάω. Τον πάω. Τον πάω. Ναι. Πες κανέναν άλλο Χαλκιδικιώτη. Ο Σαρπιγκίδης των φτωχών. Χαλκιδικιώτες. Πινιώτη. Να πάρουμε και τον Παπαστόλου, παίζει ακόμα μπάλα. Που ήταν μια γωνιά. Ο Πινιώτης ήταν Τρίγλια. Ναι, σωστά, ναι, από Τρίγλια. Ναι, από Τρίγλια, ναι. Δηλαδή, τώρα που θα παίζετε με τον Ευστρατείο Τρίγλια, Άρης Παλαιοχωρίου, τοπικό ντέρμπι θα είναι. Α, όχι, ξέχασε. Τρίγλια είναι σε πιο πάνω κατηγορία. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Έκανε τώρα ποζεριά χιούμορ. Αποθέωση των Αριανών στο χιούμορ σήμερα. Δεν υπάρχει. Ένα, δύο, τρει. Το Ευστρατείο παρεπτόντω Αριανό είναι. Αποθεώνονται. Και επίση και εσύ Αριανό λέγεσαι πλέον. Ναι, δεν λέγω. Είναι Άρης Παλαιοχωρίου. Μάλλον λέγεσαι
Παλαιοαριανός λέγεσαι εσύ. Ή παλαιοχωριανός. Παλαιοχωριανός λέγεσαι πλέον. Για το θέμα προπονητής, τον Άρη, γιατί απορρίπτεται τελώς Έλληνα προπονητή? Γιατί αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Χαριστέας. Εντάξει, αυτό που κάνει εντύπωση με τον Χαριστέα είναι ότι δεν έχει πάει στις αγορές που το παιδί έπαιξε Γερμανία και Ολλανδία. Καλή μπάλα. Το ότι έπαιξε Γερμανία και Ολλανδία δεν σημαίνει ότι δεν έχει κύκλο. Ο Ραούλ, παραδείγματος χάρη, ήταν συμπαίχτης του. Στη Σάλκε τον πρόλαβε. Σάλκε, ναι. Τον πήρε τηλέφωνο, αφιβάλλω αν ο Ραούλ θυμόταν, του είπε έλα Άγγελος εγώ. Θυμάται τώρα, Ραούλ. Παρόλο που προσπαθείς να υποτιμήσεις πρέπει ο Ραούλ να παρόλο που προσπαθείς να τον υποτιμήσεις τον Χαριστέα, ο Χαριστέας έχει δεν ένα τέτοιο κύκλο. Συμπαθέστε το παιδί. Εσένα, λέω το, πολύ καλό φορ και καλός μπουζουξής. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι τον Ραούλ τον ξέρει και τον ήξερε και πριν έρθει στον Άρη. Πάρα πολύ καλά. Και έχουμε κάνει κουβέντα για τον Ραούλ σχέση με. Πριν ασχοληθεί ο Χαριστέας με αυτό που είναι να ασχοληθεί. Κάτσε, ένα-ένα. Το ότι ήταν συμπαίκτες επειδή παίζανε μαζί. Αυτό. Ναι. Δεν το αφισβήτησε αυτό. Από τι ήθελες, αλλά το σκηνικό. Έλα, Ραούλ, ο Άγγελος είμαι. Είναι τι. Άγγελος χου. Γιατί να ο Άγγελος, ο Έλληνας. Που βάλα τον γκολ στο Ισπανία, αλλά. Άρα με την ίδια λογική, όταν με πάρεις σε 5 χρόνια, εγώ θα πω Μάριος χου. Δύσκολα. Τι. Δύσκολα. Γιατί δύσκολα. Και το ξέρεις. Γιατί δύσκολα. Δύσκολα. Θα πω Μάριος χου. Θες να γελάσεις τώρα. Θα πω Μάριος χου, ρε φίλε. Κρατιέσαι. Θα σου πω αυτός, ένα μηδέν. Αυτός μου παίρνουν λίγο καθηγιά όλια εμένα για την ισπανική αγορά, αλλά τώρα δεν τα λέω στον αέρα. Δηλαδή έπαιζε ένα χρόνο, δηλαδή μαζί του συμπαίκτης, ήταν φίλοι αυτό και τα λοιπά, και μετά δεν τον ξέχασε. Ο Ραούλ έχει παίξει με συμπαίκτης με 8 εκατομμύρια παίκτες. Αυτός είναι όμως ο παίκτης ο οποίος πήρε το Euro, φίλε. Ήταν υπερπαικτά. Έβαλε την κεφαλιά στο Ρονάλντο και πήρε το Euro. Ερώτηση. Ποιο έντονα ο Ραούλ θυμάται τον Χαριστέα ή Ισπανό? Καλό, ας πούμε, αμυντικό που έπαιξε μαζί του στη Ρεάλ 3 χρόνια. Ποιον από τους δύο, για το Χαριστέα. Το Χαριστέα. Είπε ο Τσαλτίδης και εγκρεμίστηκε. Το πρόλαβε πολύ λίγο. Το... Καλά, ο Χαριστέα τη Σάλκε πέρασε και δεν ακούμπησε. Εντάξει, ήταν πολύ στα τελειώματα του. Δεν ήταν, Εντάξει, το θέμα είναι άλλο. Μας το αποκάλυψε χθες. Και τον Άγιαξ ήταν ο Γιώργος ο Αριανός από το κέντρο. Στο Γιώργο Τζαγκό. Ο λατρεμένο. Ο λατρεμένο, το λατρεύω, τον αγαπώ. Ναι. Φόλα Άρης και Ολυμπιακός. Είπε ότι ο Χαριστέας του είπε προχθές την έκθεση. Οι Ολλανδοί είναι εκτός. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι κάτω επειδή οι Ολλανδοί. Οι μυρωδιάδες πήγαν και γράψαν επειδή συνδυάσαν το Ολλανδία-Γερμανία και γράψανε. Ολλανδός ο επόμενος προπονητής του, ναι. Του Άρη. Εντάξει, παιδιά, πέρα από τον Λίμπρετ. Τάις. Πες μου έναν Ολλανδό προπονητή σήμερα. Μεγάλος Τάις. Σήμερα. Στην Ντόρτμουντ, ο Μπουγάτσας. Ο Σωσίας του Μπουγάτσα στην Ντόρτμουντ. Αυτό τον έχεις δει, ε? Φίλε, ήταν στον Άγιαξ. Ο Ολλανδός είναι αυτός. Έφυγε από την Τόρντμουντ αυτός. Α, πού πήγε? Το Φαβρε έχει Τόρντμουντ. Α, τώρα είναι ο Φαβρε, ναι, sorry, sorry. Σόρι. Σε... Πες έναν Ολλανδό προπονητή. Ψιλοάσχετος, ο Κούμαν μόνο είναι καλός προπονητής. Ποιος? Είναι στην Εθνική, μόνο ο Κούμαν. Ο Κούμαν και τέτοιο. Έναν Ολλανδό προπονητή που είχε κάτι τώρα και πολύ καλή. Που λέτε όλοι οι Ολλανδό που βγαίνουν και οι Αριανοί και του ακούω και λένε φέρε έναν Ολλανδό, φέρε έναν Γερμανό. Γερμανό, Γερμανό, γιατί όχι. Και τι να κάνει ο Γερμανός με όλους αυτούς τους Ισπανούς που έχω? Τι να παίζει? Έλα, εντάξει. Ε, παιδιά, ο προπονητής δεν πρέπει να είναι αυτό που έχουμε εμείς. Επειδή στην Ελλάδα ακούμε Γερμανό. Πειθαρχία. Ναι, ο Γερμανός άμα έρθει, ναι. Θα έχει πειθαρχία η ομάδα και τα λοιπά. Είδα το Στέφενς. Ατσάλι, ναι. Εδώ πέρα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη πειθαρχία ο ΠΑΟΚ με Στέφενς. Τι είναι αυτά τα κλασικά που κατευθύνεται τον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει όντως έναν Ισπανό τέτοιο για να μπορεί να κολλήσει και με τους παίκτες που έχει. Γιατί έχει καλούς παίκτες. Πιστεύεις ότι Κυριακή θα κάτσει το πόντι ή θα έχεις το όλο Τερζής? Τερζής. Ή και εδώ, κι άλλο στην Κερκίδα μάλλον. Στην Τούμπα όμως πάμε πορωμένοι με νέο προπονητή. Εκεί έχει να γίνει. Δεν είναι καλό αυτό βάσει προϊστορίας. Ναι. Γιατί ο Κούπερ ήταν στην Κερκίδα στο προηγούμενο μάτσο και δεν έφαγε 4. Συγγνώμη, Θωμά, αυτό μόνο. Ο γιος του Παντελίδη τι θέση παίζει? Γιατί που παίζει ο Παντελίδη, δεν το ξέρω αυτό. Τον πήραμε, λέει. Το γιο του. Ο Ηρακλής. Ο Άρης Παλαιοχωρίου, θα λες. Ναι. Τον πήρε. Εντάξει, άμα στηριχθούμε στα γονίδια θα παίζει εξάρι. Ναι, λογικά ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Κοίταξε, η γη πάνω κάτω από το προσέξεις. Ναι. Ακολουθούν τους πατέρες. Πάνω κάτω η διαθέση με τον παπά, ναι. Συνήθως. Ναι. Συνήθως. Αν το πάρεις και με ποσοστά. Ναι, αλλά έχει δύο γιους και οι δύο στόπερ παίζουν. Εντάξει, δύο παίζουν. Το πράγμα. Ερώτηση σου κάνω. Ερώτηση μπορείς να απαντήσεις στον πλανήτη αυτόν μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Κάλουμ. Έπαιζε με τον παπά του ίδια θέση. Αλλά ούτε καν ακούμπησε. Κάλουμ το όνομα. Κάλουμ Γουίλσον της Μπόρμουθ. Ο μπαμπάς του δεν ζει. Δεν θυμάμαι τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του θεότητα του ποδοσφαίρου. Πού έπαιζε? Βρετανός. Ναι, η ομάδα. Πού έπαιζε? Ο μπαμπάς του. Ναι. Άμα στην πω την ομάδα απάντησες, εντάξει. United. Θα το ψάξω. United.
Άρα μη γάσε. Θωμά, με ευνηδιάζεις αρνητικά πρώτη φορά. Κάτσε, μη γάζεις τον Wilson. Ποιος Wilson, βραγόρι μου? Ο μπαμπάς του δεν ζει θεότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όλων των εποχών. Ο γιος Callum George Best. Δεν ακούμπησε. Ρε παιδιά, απαντάει. Απάντησε ο Τσαλτίδη. Να είσαι καλά, καλημέρα. Όπου ο Τσαλτίδης, παιδιά, έχει απαντήσει για Paul Lynch, για Queen, για Rock. Παίρνω στροφές, φίλε. Ναι. Σε καταλαβαίνω που το πας. Ναι. Το θυμάσαι, Χρήστο? Callum Best. Με το ζόρι. Γελούσε η κοινωνία. Πήγε στην Αμερική μετά και εκεί γελούσε η κοινωνία. Να είναι καλά το παιδί. Κοινωνίες γενικά. Εντάξει. Είμαστε. Γι' αυτό πρόσεχε. Αν ο γιος σου γίνει δημοσιογράφος, ναι, αλλά θα μπει, είσαι τραγικός εσύ. Ο γιος μπορεί να κάνει φανταστική καριέρα. Τραγικός. Το άλλο είναι αντίστοιχο τέτοιο. Να είναι, είναι ο μπαμπάς να είναι θεός. Γιατί είναι τραγικός. Στην δουλειά του και να πάει να ακολουθήσει ο γιος. Γιατί είναι τραγικός. Το λέω για να ανεβεί ψυχολογικά ο γιος. Χρήστο, όταν κάνεις παιδί, πάνε πες ότι είσαι τραγικός, φίλε, για να ανέβει η ψυχολογία του. Πες ήμουν τραγικός σαν DJ, ελπίζω εσύ να γίνεις ο DJ Kios Junior να τα τσακίσεις. Λοιπόν, καλημερίζω Αλέκο Δέλιο, έστειλε χαιρετισμούς με κοινό φίλο, λέει πες στον Ασλαμά, παίζαμε μαζί πιτσιρικάδες όταν ερχόταν στο χωριό στην Μπέλα, στην Αριδαία. Που λέω, δεν το θυμάμαι καθόλου με το Δέλιο. Λέει, ο παίζαμε. Δέλιος ήταν στην Αριδαία. Ήταν στη Σοσάνδρα. Από εκεί είναι. Πού να το ξέρω εγώ, ξέρετε, η πιο μικρή. Δεν είναι από τη Βέρεια ο Δέλιος. Όχι, σου λέω, όχι. Από τη Σοσάνδρα είναι. Από ότι ήξερα ότι είναι περιοχή Αριδαίας. Πώς παίζατε μικρή, ο Δέλιος είναι 40 εκεί... και στις 60. Πώς παίζατε μικρή μαζί. Αυτό λέει, το παιδί ήταν πιο μικρό, με θυμάται αυτός. Ναι. Εγώ λέει, τον ακούω, λέει, καταπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος. Απλά κάνει, λέει, με χρυσές μετριότητες. Να σε καλά, Αλέκο. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πήγε φέτος το παιδί, ο Αλέκος ο Δέλιος? Πουθενά. Πουθενά. Το λες με ηρωνία. Για τον Αλέκο. Φίλος μου είναι ο Αλέκος. Φίλος σου. Πολλά φιλιά στείλ του. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα έλεγε ποτέ ότι εγώ είμαι χρυσή μετριότητα. Από μένα. Από μένα, πες του πολλά φιλιά. Δεν το θυμάμαι, το με συγκίνησε. Με συγκίνησε ότι παίζαμε μαζί. Μάστε. Ειλικρινά. Δεν το θυμόμουν. Ναι. Άρα αυτό. Μήπως που έκανε την μπάλα. Αυτό που είπε ο προαγωγός σήμερα το πρωί ο ραδιοφωνικός είναι παραμύθι. Ότι έφαγε χιλόπιτα από εκεί που προπονητή ο Άρης. Ρε σημάριε. Ναι. Όχι, γιατί το ακούει ο κόσμος, έγινε χαμός. Χαμός. Ποιος είναι, πες μας και τέτοια. Ναι. Και είπε, δεν είναι κανένας παντζιάρας. Ποιος είναι, πες μας και τέτοια. Το ρωτούσαν, ποιος είναι, πες μας. Όταν το λέει κάποιος, φυσικά. Ναι, ας ακούνε τους προαγωγούς. Ας ακούνε αυτούς τους προαγωγούς, λοιπόν, που λένε μπούρδες μόνο και μόνο για να τους τρελαίνουν. Ας ακούνε. Αυτό. Και ρωτούσαν ποιος είναι. Αυτό σου λέει. Λογικό δεν είναι, ρε φίλε. Γράφτηκε στην Κύπρο πριν τρεις μέρες, φίλε. Τέσσερις. Γράφτηκε. Ναι. Μια μπούρδα. Μια μπου... Ωραία. Αυτό. Είναι παραμύθι δηλαδή. Όχι απλά παραμύθι, μπούρδα σου λέω. Σου λέω μπούρδα. Εντάξει, ωραία, οκ. Μπούρδα. Εντάξει, δεν δίνεις ούτε 1% να, είναι, να έγινε. Τέλος. Ούτε ένα στο 400 εκατομμύριο. Ναι, ωραία. Τι ωραία. Εντάξει, ωραία. Εσύ γιατί αναπαράγεις μπούρδες. Ωραία. Εγώ το λέω για να το διαβάσω. Να ακουστεί από σένα, ρε φίλε, που είσαι 1000% εγγύης σε αυτό. Α, μάλιστα. Αυτό θέλω να σου πω. Ωραία. Ναι, αλλά αυτό που θέλει ο ραδιοφωνικός προαγωγός είναι ακριβώς να ακούγεται το όνομά του. Δεν τον ενδιαφέρει που να λέει μπουρδες. Να λέει μπουρδες. Τον ενδιαφέρει μόνο να δημιουργεί μπουρδολογία. Γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Μπουρδολογία. Κατάλαβες. Όταν είσαι μπουρδολόγος, λοιπόν, δεν σε ενοχλεί που οι άλλοι ασχολούνται με τις μπουρδες. Σε νοιάζει να ασχοληθούν απλά με τις μπουρδες. Ναι. Αυτό είναι το αντικείμενο. Και το ξέρεις καλά κι εσύ. Και ειδικά, ειδικά στον Άρη που είναι κάπως ευάλωτος ο κόσμος σε αυτά. Πιο ευάλωτη από ποτέ. Θα πάμε στο διάλειμμα με σχολιασμό. Χρήστο Τσαλτίδη, σε αυτό που θα διαβάσω τώρα. Αγγελική, 38 ετών. Η κόρη μου είναι στην εφηβεία και ερωτεύτηκε έναν χωρισμένο. Σχόλιο Τσαλτίδη και πάμε σε break. Εντάξει, πάμε και χειρότερα. Να ερωτευτεί ένα παντρεμένο. Καλό. Καλό. Πόσο κλασική η περίπτωση πάντως. Πιτσιρίκα να ερωτευτεί έναν άντρα πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτήν και δει παντρεμένο. Αύριο που λέει το τέτοιο θα είναι. Ναι. Είμαι σε δίλημα. Έχω ερωτευτεί τον ίδιο χωρισμένο με την κόρη μου. Θα λέει η Αγγελική αύριο στο δίλημα. Break. Όλο και όλο τρεις συμμετοχούλες για τα γυαλιά. Τραγικός αριθμός θα έλεγα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράς Οπτικών Εξπρές νέας εσοδείας χωρίς quiz. Δεν κουράζει το μυαλουδάκι σου. Απλά στο κινητό σου. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις γυαλιά και το αποστέλεις στο 54. 526. Καλημέρα στον φίλο που περιμένει στη γραμμή. Ή φίλοι, δεν ξέρω τι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζω. Ο Δημήτρης.
Καμινίκια πάλι. Ναι, Δημήτρη, δευτερολογείς πολύ λίγο παλικάρι μου, γιατί είναι ναι, παλικάρι μου πολύ. Ναι, απλά ήθελα, επειδή πιάσαμε το μπάσκετ, από το Χρήσταν το θέλω... Είναι έξω, έχει κρισιμότατα τηλέφωνο. Ναι, πες μου, σε ακούω. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Θα το μεταφέρεις εσύ. Ναι. Επειδή ακούω πολλά ονόματα. Ναι. Και γίνεται χαμός. Ναι. Εγώ άκουσα τον Χαριστέα, ναι. Είπε αυτά. Ναι. Ο Χρήσανθος... Ναι, Δημήτρη, λίγο γρήγορα παλικάρι μου, γιατί είναι άδικο. Ο Χρήσανθος. Ναι. Έχουμε κάποια πληροφορία... Μα τον ακούσα σε όλο, όχι. Θα τελειώσει εντός εβδομάδος ή τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό ήθελα. Πάρα πολύ δύσκολο μέχρι και Παρασκευή. Αυτό μου είπε έξω. Okay, εντάξει. Πάρα πολύ ως γι' αυτό. Εντάξει, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καμινίκη περήφανο. Καμινίκη. Τώρα πρωτακαλείτε 2310-287-888. Σας περιμένει η Μαριλής, σας περιμένει ο Χρήστος, σας περιμένουμε εμείς. Χρήσανθε, ο Μπράνκο μένει γιατί δεν χάθηκαν οι εισπράξεις, λέει ο λατρεμένος 501. Θα το μεταφέρω τώρα που θα μπει ο Χρήσανθος, έτσι. Πιστεύει ότι ο Μπράνκο μένει γιατί δεν χάθηκαν οι εισπράξεις. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου Μαρία. Καλημερίζουμε αγαπημένο κύριο Κώστα, το τεμ ποδοσφαιρικών και όχι μόνο γνώσεων της εκπομπής. Πάμε. Σε είπε, σε ύμνησε ο Ραπτόπουλος το πρωί 8 με 10. Κάτι μου είπανε. Ναι, μου είπανε 2-3 παιδιά. Ναι. Σε ύμνησε. Ξεκινάμε συνεργασία μόνιμα στην Μαρμίτα, στο marmitasports.gr. Από Δευτέρα ως και Πέμπτη βράδυ θα είμαι εκεί πέρα, 10 με 12. Με εμένα μου είπε και αυτός που έχει τη Μαρμίτα, έκανε εκπομπή στο Ραπτόπουλο πριν πάρει την άδεια. Ναι. Λέω θα περάσω από εκεί καμιά φορά. Λέει και Κώστα, όταν θα έρθεις εσύ θα είσαι ο γκέστα της βραδιάς. Θα γίνει εννοείται ρημαδιό, δεν υπάρχει εσύ, ναι. Λέω ευχαριστώ. Ναι. Δεν μου λες ποια διεύθυνση είναι αυτή η Μαρμίτα. Είναι Ανατολικής Θράκης, δεν ξέρω αριθμό, συγγνώμη, δεν ξέρω. 10, εντάξει. Α, στο 10? Ναι. Ναι, ωραία. Πώς λέμε, Downing Street 10, Ανατολική Στράκης 10. Ωραία. Ναι, Ανατολική Στράκης 10. Ναι. Αυτό το έργο με τον Gerard Butler που διαφήμιζες, το είδες? Α, όχι, και ούτε και θα πάω. Το έπεσε, πώς είναι, το Λονδίνο έπεσε, τώρα είναι Όλυμπος έπεσε, ποιο είναι το Όλυμπος έπεσε. Θα το δω μεθαύριο. Ναι, δεν έχεις κάτι το αυτό. Δεν θα φέρουν στη λέσχη Γκούντι Άλεν? Το μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη. Δεν το φέρουν. Θα το φέρει. Όπως εκεί φύγει Καρφωτά. Ταραντίνο. Φέρει. Ταραντίνο Καρφωτά. Και το είδα το Ταραντίνο. Α, το είδες. Ωραία. Μου το είπες. Και όταν θα σου πούν, όταν βγάλει το πρόγραμμα, κάθε Τρίτη έχει και κινηματογραφική, λέει. Ωραία. Οι δύο προβολές, 7.30 και 10. Ναι. Θα σου πω τα έργα να μου πεις άμα τα. Και ξέρω. Να δεις το αυτό, το δεύτερο κεφάλαιο του Άντι Μουσχέτη, το γνωστό, το βασισμένο στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ, είναι η συνέχεια. Μην το χάσεις, δες το. Δεν αντέχω τα θρίλερ. Είναι πιο πολύ ψυχολογικό τώρα και έχουν γίνει ενήλικες τα παιδιά και κουβαλάνε τους φόβους τους. Είναι πολύ ωραίο, δες το. Καλά, ναι. Αν προφτάσω, γιατί το έχει μέχρι την Τετάρτη. Ναι, α, ωραία, εντάξει, ωραία. Έγινε κύριε Κώστα. Γεια σου Μάρια. Να είσαι καλά, καλημέρα. Τρέγια, καλημέρα, γόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τρέγια με την ίδια Admiral εδώ και 5 μέρες. Λοιπόν, οι γραμμές ανοιχτές 2310-287-888 από κινητό 6945-287-888 εν διαπουσία του Χρήσανθου. Μάλιστα. Είχαμε δευτερολογία από Δημήτρη Καμινίκη Άρης. Περιμένει γραμμή, πάμε στη γραμμή και μετά σχολιάζει ο Χρήσανθος. Για το σχολιάζει, γιατί ρώτησε κάτι το παιδί, λέω είναι έξω ο Χρήσανθος. Κάτι θέλει σε κάτι να το απαντήσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζουμε κυρία Εύη, οπαδό του ΠΑΟΚ. Ζητώ συγγνώμη εγώ, η κυρία Εύη προχθές ζήτησε κομμάτι από Ντιπές Μοντ. Ακριβώς. Αλλά δεν θυμόταν η Μαριλής. Δεν το σκέφτηκα εγώ ότι. Α, δεν το είπα. Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και χτες ήταν. Όχι, οπότε... και προχθές ζητήσατε πριν πεθάνει ο Λαβρέντης. Τι θέλετε να βάλουμε από την Πες Μόντ, να το βάλει τώρα ο Χρήστος, το χέρι. Τι από όλα. Τέλος πάντων, εγώ θα προτιμούσα να ακούσω τον Never Let Me Down Again. Αμάν, αυτό, έλα. Χρήστο, ετοίμασέ το. Never Let Me Down Again, τεράστιο κομμάτι. Silent, God in my eyes. Συγγνώμη, κυρία Εύη. Συγγνώμη, τι μου λέτε, θέλω να σας γνωρίσω από κοντά. Όχι, τέτοια λάθη μην κάνετε.
Μην κάνετε τέτοια λάθη. Για να μην σας γνωρίσω, για να μην σας κουράζω. Στα πρώτα... Επειδή είμαι φαν του David Gahan. Ναι. Λοιπόν, τρελαίνομαι για τους Depeche Mode. Ναι. Τι να σου πω, ότι πήγα κάτω και τους άκουσα. Και εγώ ήμουν κάτω. Κυρία Εύη, αυτό να σας πω μόνο. Στα πρώτα Deepest Mode Party στη Θεσσαλονίκη πήγαινα, 81, πήγαινα με το ένα μάτι βαμμένο και με βλεφαρίδες. Λοιπόν, αν μπορείς να το έστω και λίγο να παίξει λίγες στροφές και οκ. Ορίστε, κυρία Εύη, τι είπατε. Αυτό, έστω και λίγες στροφές να παίξει. Ω, θα παίξει, θα το ακούγεται από κάτω, ναι, βέβαια. Να σε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μόλις ήρθα από τον οδοντίατρο, έτσι δεν σας άκουγα τώρα. Το λαμπρό. Σιδερένια. Άντε, φυλάκια, να είστε καλά, να είστε καλά. Υπέροχη κυρία Εύη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μουσικές ακούνε, φυλάκια του στέλνει. Δεν το γνώριζα ότι είναι λάτρης των Depeche Mode. Έχουν περίπου 200 απλησία στα κομμάτια από τις κορυφαίες μπάντες όλων των εποχών. Συχνά πυκνά εδώ τους ακούτε και στον Γιώργο τον Ζαγόρα. Έτσι, αφιερωμένο με αγάπη και σεβασμό στην κυρία Εύη, όποιος θέλει καλή. Γραμμές ανοιχτές. Αυτό ναι, ρε. Αυτό κομματάρα, μάλιστα. Κομματάρα. Κάνει headbanking ο Χρύσανθος. Αυτό πρέπει να το δείτε. Το χάνετε. Τεράστιο κομμάτι. Ανατριχιαστικό κομμάτι. Με τη φωνή του Dave Gahan. Του θεού Dave Gahan. Να σημειώσω εδώ ο κιμπορντίστας τους. Άμα ξεχνάω τώρα το όνομα. Μεγάλη μορφή. Αυτό μου αγαπάω πιο πολύ εγώ από τον Dave Gahan. Είχε πει αρχές του 80 όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε. Γιατί. Αχ, πώς τον ρώτησε. Χαλάς το κομμάτι. Δώσε το κομμάτι για το πω ακριβώς. Ο Μάρτιν Κορ. Ο Μάρτιν Κορ. Αλλά τώρα μην το σκοτώσω, να θυμηθώ ακριβώς την ερώτηση και ακριβώς. Μάρτιν Κορ. Ο Μάρτιν Κορ, ναι. Αυτόν λάτρευα εγώ πάντα. Τον είχα και έξτρα αφήσεις μόνο του αυτόν. Μάρτιν Κορ. Να θυμηθώ ακριβώς τη στιχομηθεία. Η ερώτηση που του κάνει δημοσιογράφος και η απάντηση που δίνει ο Μάρτιν Κορ. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, γιατί ντύνεσαι γυναικεία. Και ο Μάρτιν Κορ απάντησε. Δεν ντύνομαι γυναικεία, φοράω αντρικά φορέματα. Άφωνος, άφωνος ο βαθύλακος. Ωραίο ήταν αυτό τώρα. Άφωνος, τέτοια απάντηση, πού να τη δώσει. Εσύ, remix βρήκες τόση ώρα, παίζει, ναι, τώρα βάλ το κανονικά. Τι. Γραμμή έχουμε. Γραμμή, άστο, Μιχαλή από κάτω, τι πες μου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, γομαριά. Καλημερίζουμε τα χαμάτα από το εξωτικό Κορδελιό. Έκανες διακοπές, ε. 4 μήνες διακοπές ήσουν. Εννοείται. Με τα λεφτά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πού πήγες, πού πήγες. Μέσα διαβατά έμουρα. Μέσα. Έκανες μέσα, αλήθεια. Μέσα έκανα. Αλήθεια, γιατί. Έχει air condition γι' αυτό. Γιατί έχει air condition και πισίνα και γυμναστήριο. Να καλημερίσουμε, μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες από το σοφρονιστικό θέμα διαβατών, τις καλημερίζουμε. Φίλες της Χριστίνας. Χριστίνα, καλημέρα. 1985, Rock Festival Αθήνα. Depeche Mode, Cure και διάφοροι Strangler Class. Συγγνώμη, ανατριχιάζω. Τα χαμάτα εσύ είσαι, ο Παοκτσής. Τι μαζί ήσασταν. Καλιμάρμαρο. Το διοργάνωσε η τεράστια η αείμνη στη Μελίνα Μερκούρη. Ονομασία Rockin' Athens. Αδιανόητο τριήμερο στο Καλιμάρμαρο. Μέσα ήμουνα 3 μέρες. Συγγνώμη, κοροϊδεύεις. Αλήθεια, γιατί να κοροϊδεύω, ρε. Όλο μέσα είσαι πάντως. Τι λες, ρε φίλε, αν σου πω τα χαμάτα, για ποιον λόγο δεν πήγα στο τριήμερο αυτό, άστο, κλαίω, άστο, άστο. Το έχασα εγώ. Ήσουν εκεί, ρε σκύλε. Κλάς, κλάς, Κάρτσου Κλαμπ, τοκ τοκ. Τοκ τοκ. Έτσι. Νίνα Χάγκεν. Νίνα Χάγκεν προσκυνώ. Αγκαλιά με Μελίνα Μερκούρη μετά. Ναι, βέβαια. Ρε εσύ, κράζει Μελίνα Μερκούρη, δεν τρέπεσε λίγο, ρε εσύ. Ούτε τον Ιχάκη. Πέρσι δήλωσε ο τυπαρίστας αυτός που είπες του Depeche Mode. Ο Γκάχαν, ο τραγουδιστής. Είμαι ο παδός του Άρης από μικρός. Α, ο Μάρτιν Κορ με τα φορέματα. Μπορεί, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί, αυτό δεν το γνωρίζω. Χρήσατε το λογομείο, είσαι αστέρης, ακόμη απόγευμα. Παιδιά, τι ωραίοι που είναι οι παοκτσίδες όταν δεν μιλάνε για ΠΑΟΚ. Ναι. Κυρία Εύη, τα χαμάτα, τι ο μπράβο ρε εσύ. Τα χαμάτα ζηλεύω. Φορούσες τότε, είχες σκουλαρίκια και είχες μαλλιά βαμμένα έντονα μαύρα τέτοια, πώς ήσουνα. Ξυρισμένα τα πλάγια μόικα, είχε τη μες, μπροστά καρφιά πάνω, ζώνες καρφιά στα μαύρα. Πόρε φίλε, δεν υπάρχεις. Σιρογροθιές, ξέρεις τώρα η ζώνη με τα καρφιά στα βρωτά. Ξεβέβαια. Και διάφορα σούτια είχαμε με μεταλλάδες. Σούτια. Είχε, ναι. Είχε πολύ, πολύ τέτοια τότε. Πανκ με metal και αυτά, ναι. Πάρα πολλά. Πολλά σούτ πέφτατε. Τα χαμάτα ανατριχιάζω ειλικρινά, με συγκίνησες. Δεν κάνω και πλάκα σοβαρά. Σηκωθήκαν οι τρίχες. Όταν στο λέω έχω ανατριχιάσει σοβαρά.
Με διαλύεις. Αφιερωμένο και σε σένα, Τιπές Μοντ. Αφιερωμένο και σε σένα. Πάρε για σένα. Τι είναι αυτό σήμερα. Συγγνώμη Χρήστο, αν δεν ήμουν εδώ, αν μου τα έλεγε ο Τσαλτίδης, θα έλεγα αποκλείεται. Έχουνε, είναι ενορχιστρωμένο παραμύθι για να, με κορε... να μου κάνουν πλάκα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, τι είπε ο Δημήτρης, ενώ έλειπες. Τι ζήτησε να μάθει, συγγνώμη. Μας λένε, λέει, για Άρη πολλά, ακόμη πολλά ονόματα. Τι λέει ο Χρύσανθος, θα είναι μέσα στις επόμενες 4-5 μέρες ή από την άλλη εβδομάδα γνωστό το όνομα. Αυτό, όταν ήσουν έξω. Γνωστό το όνομα. Καταρχήν ναι. Σήμερα περιμένουμε να απαντήσει ο Γκούτι. Αφού απαντήσει ο Γκούτι, ναι. Αν απαντήσει θετικά, αντιλαμβάνεσαι. Άρα μπορεί και σήμερα να ξέρουμε το όνομα. Αυτό. Ναι. Μπορεί και σήμερα. Ωραία. Αυτό, ακούς Δημήτρη. Μήνυμα του 501, το διαβάζω ξανά τώρα που μπήκε ο Χρύσανθος, γιατί είναι άδικο να το διαβάζω εν τη απουσία του. Χρύσανθε, ο Μπράνκο μένει γιατί δεν χάθηκαν οι εισπράξεις. Πώς δεν χάθηκαν. Ναι. Πώς δεν χάθηκαν οι εισπράξεις, φίλε μου. Φεύγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, χάθηκαν οι περισσότερες σου εισπράξεις. Εκεί που θα έπαιρνες από τον ελληνικό λαό 7,5 εκατομμύρια ευρώ, πήρες 0. Όχι απλά χάθηκαν οι εισπράξεις. Τι είναι 200 χιλιαρικάκια μπροστά στα 7,5 εκατομμυριάκια. Και άλλα πολλά που μονομοθετικές πράξεις εμφανίζονταν, δεν χάνονταν. Η δικιά σου ανανεωμένη από το καλοκαίρι, η δικιά σου, όχι αυτή, καταλάβεις. Η δικιά σου, Χρήστο Κιώση, στα διλήμματα. Η άλλη δεν υπάρχει. Θα λυποφημεί. Αλλά αυτή είναι η ξανθιά Ινδιάνα, δεν υπάρχει. Α, η τέτοια, οι διλήμματα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, φίλε, χάθηκαν και εσένα οι εισπράξεις. Ρε, τι πάθαμε. Τεράστιο μήνυμα Duncan Ferguson. Πραγματικά τεράστιο μήνυμα. Αγγλία. Όλα τα μάτς μεσημέρι. Ελλάδα. Όλα τα μάτς βράδυ. Πότε θα δούμε μπαλίτσα με ήλιο. Πραγματικά είναι τραγικό. Σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα να μην βλέπουμε μπάλα με ήλιο και να βλέπω Μπέρνλι Λίβερπουλ με ένα τόνο λιακάδα. Ντάνκαν, το μήνυμά σου τα είπε όλα. Μιλώντας για το χθεσινό μάτς, ρε παιδιά, μια απορία. Αυτός ο Μπόχατσικ της Τσεχίας. Όχι ο Υπεκτούρα, ο Σατοράνσκι, ο Τόμας Σατοράνσκι. Λέω για τον Μπόχατσικ. Ο μπαμπάς του, να υποθέσω. Είναι Αριανός. Να υποθέσω. Είναι βαρελάς, έτσι. Προφανώς. Ρε εσύ, τι πάθος ήταν αυτός. Ούτε μισή βολή χαμένη και ό,τι σηκώθηκε τελευταίο δεκάλεπτο όλα μέσα. Αυτός μας πήρε. Αυτός μας πήρε. Απίστευτο. Μιλάμε για βαρελά κανονικά. Ο μπαμπάς του βαρελάς δεν είπε τίποτα. Μπόχατσικ. Ξεσχίστηκε. Ξεσχίστηκε. Συγκλονιστικός Νίκ Καλάθης. Συγκλονιστικός. Πεθαίνω με το κρανίο του. Καλάθης προφίλ. Υποθυμάω. Τρελαίνομαι. Περήφανο ελληνοαμερικανάκι. Συγκλονιστική εθνική ομάδα. Και να σχολιάσουμε για κάτι και αν θέλει και ο Χρύσανθος, το οποίο χθες ήταν η μέρα του αγώνα, δεν θα το σχολιάσουμε, να το βάλουμε. Πραγματικά απρέπεια του Θανάση Κουρτόπουλου αυτό που έκανε. Όταν τον ρώτησαν δύο μέρες πριν τον αγώνα γιατί δεν παίζει σχήμα με τρία γκάρντ, απάντησε: βρείτε μου τους τρεις για να τους βάλω. Δηλαδή, αν είσαι ο Μάντζαρης και ο Λαρετζάκης, προφανώς τα παρατάς, έτσι. Το παιδί ο Μάντζαρης Βαγγέλης, είναι στο μικρό. Μάλιστα. Βαγγέλης και Γιαννούλης. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κάτι μόνο θέλω να πω στο Χρήσα, το μισό δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, παλικάρι. Όταν ο Άρης έπεσε στη Β' Εθνική, είχε 5 αγωνιστικές με 6 που ήταν τιμωρημένος. 9. 9. Ξέρετε ποιος τον έσωσε τότε. Τι εννοείται έσωσε. Εννοείται ότι ανέλαβε το κρατικό ραδιοφωνικό. Τι. Ποιος, τι. Τι ανέλαβε. Και... το κρατικό ραδιόφωνο, δεν κατάλαβα τι είπατε. Όχι, κρατικό το κράτος, δηλαδή η ραδιοτηλεόραση, η τηλεόραση. Να δείχνει τα παιχνίδια του Άρη για πρώτη φορά. Μπερδεύεστε. Όχι, δεν μπερδεύουμε καθόλου. Πολύ μπερδεύεστε κιόλας. Είναι μία από τις μορφές προπαγάνδας που ασκείται καθημερινά. Όχι, όχι, όχι. Αυτό τα παιχνίδια του Άρη δεν τα πήρε κανένα κρατική τηλεόραση. Μας, η κρατική τηλεόραση. Η κρατική τηλεόραση. Επειδή μας ακούει ο κόσμος. Κύριε, ακούστε λιγάκι την απάντηση. Η κρατική τηλεόραση, κύριε μου, επειδή μόνο προπαγανδίζεται τώρα αυτή τη στιγμή. Πήρε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όχι του Άρη. Ναι, όλο το πρωτάθλημα. Της Β' Εθνικής για πρώτη φορά. Τη Β' Εθνική, όχι ναι, του Άρη. Έτσι που το λέτε, ακούτε το πείτε. Εσεί νομίζετε πήρε του Άρη. Με συγχωρείτε, λάθος. Πήρε όλη τη Β' Εθνική. Ωραία. Και... αλλά μέσα ήταν και ο Άρης, ήταν ο οποίος, ναι, όπως είπε και ο συνάδελφος. Και έδωσε τέτοια τηλεθέαση ο Άρης.
τέτοια τηλεθέαση ο Άρης, επειδή είναι ο Άρης. Τώρα, ναι. Που θέλω να καταλήξω, να μια στιγμή. Ναι. Ότι αν υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει πάρει χρήματα από το κράτος, μέσω βέβαια και πήραν και οι υπόλοιποι, ναι. Ήταν και ο Άρης τότε, γιατί θα ήταν 9 αγωνιστικές χωρίς φυλάθους και χωρίς έσοδα. Είναι έτσι, δεν είναι. Και τι να κάνουμε, επειδή έδειξε το πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Δηλαδή δεν μου λέτε. Και Ηρακλή! Και Ηρακλή! Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Τώρα που δείχνει, δηλαδή. Τώρα δηλαδή που δείχνει το πρωτάθλημα τη Α1 στο μπάσκετ και εσεί δεν έχετε μία ω ΠΑΟΚ, σώζει τον ΠΑΟΚ. Ναι, όχι, τώρα λέω. Όχι, αφήνουμε αυτό. Αυτό πάει αλλού. Άλλη συζήτηση. Αλλά όχι γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά λέω εκείνη τη στιγμή, όπω είπε και ο συνάδελφο. Το πρωτάθλημα τη Β' Εθνική πήρε αυτόν τον Άρη. 9 αγωνιστικέ ο Άρη θα ήταν χωρί. Για πείτε μου λίγο, επειδή θυμάστε. Τις 9 αγωνιστικές. Ποιος ήταν αυτός που τιμώρησε με 9 αγωνιστικές τον Άρη? Τίποτε άλλο. Γιατί τίποτε άλλο? Ποιος τιμώρησε με 9 αγωνιστικές τον Άρη? Δεν ξέρω, ήταν τιμωρημένος με 9 αγωνιστικές. Απλά ήταν τιμωρημένος. Ναι. Όχι από τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Από την περιέργεια του ατμόσφαιρα. Όχι από τον Βασίλη τον Καγκάτσι, τον κουμπάρο του Ζαγοράκη. Ήταν τιμωρημένος. Λοιπόν, 9 αγωνιστικές χωρίς φιλάθλους. Από τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Τον κουμπάρο του Ζαγοράκη. Μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Έτσι γίνονται οι πιέσεις, έσοδα, κύριε μου. Αλλά τώρα το κακό ότι οι άλλοι πιέζουν τον ΠΑΟΚ. Τότε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης δεν πίεζε τον Άρη. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Αυτό που έχει λόγια του αέρα ήταν ότι πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τότε ήταν ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Λόγια του αέρα είναι ότι ο κύριος Ζαγοράκης είναι κουμπάρος του Βασίλη Γκαγκάτση. Λοιπόν, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που έχουν να κάνουν κράτος με ομάδες. Κράτος με ομάδες. Εννοείται το κράτος που χάρισε 8,5 δισεκατομμύρια δραχμές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό το κράτος. Εννοείται το κράτος το οποίο έκτιζε γήπεδο στα στρέμματα του ελληνικού λαού. Εννοείται το κράτος που χάρισε το περίγυρο της Τούμπας τώρα. Αυτό το κράτος λέτε. Εννοείται το κράτος το οποίο με νομοθετική ρύθμιση σας χάρισε άλλα 40 εκατομμύρια. Τι αποφεύγω. Εγώ αποφεύγω. Είναι αγωνιστικές, δεν θα είχε έσοδα με. Και από εκείνη τη στιγμή καθιερώθηκε να δείχνει τη Β' Εθνική. Άρα και είναι τόσο δυνατός ο Άρης στις Β' Εθνικής. Σώθηκε. Ναι, σώθηκε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Μπορούν να βγαίνουν κάθε μέρα τέτοιοι παοξίδες. Κάθε μέρα να βγαίνουν τέτοιοι. Ρε παιδιά, είστε η χαρά του Τσαλτίδη. Τέτοιοι να βγαίνετε κάθε μέρα, μπορείτε. Είστε η χαρά. Πιο πολύ να βγείτε τέτοιοι και να τα λέτε αυτά. Αυτά θέλω εγώ. Αυτά είναι τα καλύτερα. Γιατί μόνοι σας αναδεικνύετε τι συμβαίνει τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν ο Γκαγκάτσης. Έτσι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εντάξει, μην τον σεβάσαι. Ε, φίλε, άκουσε τι είπε. Τον έσωσε το κράτος γιατί πήρε η ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά λένε μεταξύ τους. Μπορεί λίγο χαϊράκι, εντάξει, είδες αυτό, εντάξει, οκ. Okay. 250 χιλιάρικα είχε πάρει. Σου λέει θάσουν που φέρνει. Κάτι τέτοιο είχε πάρει. 250 χιλιάρικα είχε πάρει. Ε, ψίχουλα δηλαδή. Οι άλλες ομάδες θα σου πούνε τα ίδια. Πολλές. Ήταν ΕΡΤ τότε. Κοινή διαχείριση. Ναι. Μοιρασμένα όλα, απόλυτα, ναι. Όχι, δεν θα το δεχόμουν να πάρει ο Άρης παραπάνω. Αυτό λέω. Αλλά λέω και, ας πούμε, και ο Κισαμικός πήρε το ίδιο. Έτσι, και τα Τρίκαλα το ίδιο. Ότι όλοι είχαν. Νομίζω σου και μικρό ποσό, όχι μεγάλο. Ναι. Όχι μεγάλο ποσό. Ναι. Γιατί τότε εντάξει, η Β' Εθνική το έδειξε η R3 τα παιχνίδια. Και τα έβγαλε βέβαια τα λεφτά της έτσι, γιατί όλοι βλέπαμε R3 λόγω Άρη. Τότε. Εντάξει. Αυτή είναι η εύνοια του Άρη, όντως. Η εύνοια του Άρη είναι αυτή να έχει πάρει από την ΕΡΚΑ 200 και την ίδια στιγμή να χαρίζονται εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει, εντάξει. Έμεινε ο μπράγκο. Εννοεί σε άλλου, αυτό εννοεί. Δεν βγήκε ο νόμος, φίλε, που μάλιστα πήγαινε με την Επιτακή και έλεγε: ορίστε, πλήρωσα τα χρέη 11 εκατομμύρια και τα 50. Ναι. Εντάξει, οκ, ρωτάω. Τι εντάξει. Εννοεί σε άλλου, χωρί να το δω. Εσύ ο Ηρακλής τώρα, επειδή είσαι και μπούφο, δεν τα λέτε αυτά. Ναι. Λέτε, βγαίνετε και λέτε μόνο με άδικο υποβιβασμό και τα λοιπά. Ναι. Ή στέκεστε φέτος, φέτος δεν υπάρχει άδικο. Φέτος το κεφάλι μόνοι σα το φάγατε. Μόνοι σα το φάγατε το κεφάλι σα. Και συνεχίζει να στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ εσεί. Στηρίξατε πέρυσι το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος... Με συγκεκριμένους παράγοντες. Είσαι και φίλος μου. Ναι. Είναι και φίλος μου ο νομικός. Ναι. Άστο. Άστο. Ο Αλέξης. Ναι. Άστο. Ναι. Μια χαρά. Κοίτα το Χαΐρι. Ναι. Με Τόμ και τα λοιπά. Άστο. Ναι. Κανένας δεν σας έφταιγε φέτος. Το κεφάλι μόνο το φάγατε. Ναι. Τη φετινή χρονιά. Ναι. Την ναι. Περσινή μάλλον. Ναι. Με Τόμ και τα λοιπά. Ναι. Τα προηγούμενα ναι, υπάρχουν αδικίες για τον Ηρακλή. Ναι. Αλλά αντί να σημειώνετε ότι είστε δέσμοι μιας κατάστασης και πρέπει να πάει ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Γιατί από εκεί θα σωθείς. Και αυτό ευγνωρίζει και τον Άρη. Ναι. Με αυτά τα εξωφρενικά πρόστιμα που έχει φάει ο Ηρακλής για τα τιμολόγια. Γιατί δεν είναι τα τιμολόγια, τα πρόστιμα. Ναι.
Δίπλα τα σβήσαν. Μόνο το πρωτογενές κεφάλαιο πλήρωσε. Ναι. Εσένα και εμένα το βάρος είναι τα πρόστιμα. Και οι προσαυξήσεις αυτές είναι διαφορές. Ναι. Και όχι οι στήρες αντιπαραθέσεις. Άλλαξες γιατί γίνεται όλο αυτό και δημιουργείται όλη αυτή η προπαγάνδα. Ναι. Προπαγάνδα δημιουργείται για να υπάρξει το αντίβαρο. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι μονίμως ευνοημένος και είναι στο 10 η ευνοιά του, ναι, και παίρνεις κι εγώ κι εσύ από ένα ψυχουλάκι στο 1. Προβάλλεις λοιπόν το 1 και το φέρνεις στο ύψος του 10. Και λες, και εσύ μπήκες στο άρθρο 44 κτλ. 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Το όφελος του άρθρου 44 είναι 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Πάει λοιπόν το 2,5 εκατομμύρια με τα 40 εκατομμύρια. Και εσύ λέει ευνοήθηκες. Και πολλές φορές παρουσιάζεται κιόλας το 2,5 εκατομμύρια, λες και είναι 222,5. Αυτό γίνεται καθημερινά. Αυτό ήταν μια απόδειξη, ήταν το προηγούμενο. Μια μικρή αποδειξούλα ήταν. Ναι. Σώθηκε ο Άρης γιατί είχε τις 9 αγωνιστικές. Τότε τιμωρημένος. Ποιος τον τιμώρησε? Ο Μπίλης ο Καγκάτσης. Οι ανεξάρτητες επιτροπές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τότες. Έχεις δει την το Άμισταντ. Ντροπής. Το έχεις δει. Το Άμισταντ ποιο είναι, ρε? Με το καράβι, με τους μαύρους που το παίρνουν οι Πορτογάλοι και, και τους πιάνουν και τους πάνε στην Αμερική. Και γίνεται. Είναι αληθινή ιστορία. Ναι, ναι. Όχι με το. Γιατί ναι. Κάπως έτσι. Όχι με την πειρατεία, ήταν... με τον Hanks. Όχι. Άλλον αυτό, ναι. Το Amistad. Με σκλάβους. Που τους παίρνουν, τους πάνε κάτι Πορτογάλοι. Τους, όχι, δεν το είδα. Τους πιάνουν το καράβι Αμερικάνοι και τους, ναι, ελευθερώνουν και γίνεται η δίκη. Ναι. Και εκεί πέρα πάνω. Εκεί, ναι, πέρα πάνω, ναι, γίνεται αφορμή να γίνει και ο εμφύλιος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Πώς δεν το έχεις δει αυτό το έργο, ρε φίλε? Μήπως το έχω δει, ρε εσύ. Ζωντανή στο τέτοιο. Κάτσε, με ποιους είναι αυτό, ρε? Σπίλμπεργκ με ποιους? Ο... πώς τον λένε το μαύρο τον... Λοιπόν, περίμενε τώρα. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, τώρα. Και αφορμή με αυτόν εδώ πέρα, Άντωνι Χόπκινς έχει, Άντωνι Χόπκινς μέσα. Το μαύρο, πώς το πολύ γνωστός, ρε, ο... Μόργαν Φρίμαν. Ο Μόργαν Φρίμαν, βέβαια. Έχει, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Και τι λέει σε κάποια φάση? Έχει στείλει επιστολή, έχει στείλει επιστολή, η βασίλισσα της Ισπανίας, που είναι 11 χρόνια τότε, φυσικά τη θέλανε οι άλλοι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Αυτή είναι ο Γκαγκάτσης, ας πούμε. Πώς το κάνω? Όχι, όχι, δεν κάνω καμία αντιστοιχεία. Σου λέω το έργο τώρα. Ναι. Έχει στείλει λοιπόν επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Βέβαια, ναι, Αμερικανιά και καλά, ανεξάρτητη αυτή κτλ. Και, και του λέει, ναι, η βασίλισσα της Ισπανίας, ναι, τον Αμερικανό. Ναι. Τι δικαστήρια είναι αυτά εκεί στην Αμερική, τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει ο πρόεδρος? Ναι. Δηλαδή, τι σόι δικαστήρια είναι αυτά που δεν είναι ελεγχόμενα? Την πιάνω την αντιστοιχεία τώρα. Κατάλαβες? Την πιάνω. Κατάλαβες? Παιδιά, το βλέμμα του Τσαλτίδη δεν κατάλαβες. Υπάρχει. Κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, ναι, γιατί το μεγαλύτερο, ναι, θέμα όλων το, ναι, καλοκαίρι ήταν ο διορισμός των ατροτάτων δικαστικών στον Άριο Πάγο 10 μέρες πριν λήξει η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξύπνα και εσύ. Ωραία. Και όλοι οι υπόλοιποι. Ωραία. Επειδή μας πιέζει χρόνος, μήνυμα 123 Αριανού. Τράπεζα Κυριακή για τον ΠΑΟΚ άνοιξε. Προφανώς Αριανός, υποθέτω, πάνε Κυρακλειδέας, δεν ξέρω. Και ο ΠΑΟΚτσής, ο 501, τον λατρεύω κάθε μέρα περισσότερο. Γκαγκατσοπαθούντα. Πήγε στο πρωτογενές κεφάλαιο και αρνήθηκε να το πάρει κανείς. Με 4 ερωτηματικά. 1, 2, 3, ναι, 4. Πήγε το λοιπόν, πρωτογενές όταν κεφάλαιο. Βγει ένα φωτογραφικός νόμος και για μένα. Με έτσι όπως με βολεύει ακριβώς. Και όχι όπως βολεύει εσένα. Θα το κάνω. Ετοιμάσου όμως, γιατί θα αρχίσουν οι φωτογραφίες. Μόνο που αυτή τη φορά ίσως θα πρέπει να πας και το υπόλοιπο κεφάλαιο πλέον. Ναι. Εσύ. Ρούμεν! Δεν διαβάζω μήνυμα θαλαμοφύλακα. Δεν διαβάζει, δεν θυμάσαι. Γιατί θυμώνει ο Τσαλτίδης. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο θαλαμοφύλακας. Απλά λέει ότι. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Καλά που βγαίνουν αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο θαλαμοφύλακας. Να τον πάρει τη μαρμίτα εκεί στην ένα, τα λέτε. Λοιπόν. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Ρούμεν. Στεγανοτικά θερμομονωτικά υλικά Ρούμεν. 23-17-19-229 και Ρούμεν.gr. Ο Κώστας Αηδηνίου, αν ήταν σήμερα 28 ετών, στον Sky. Λοιπόν, νικητής, Opticon Express, Αντώνης Βλάχος, τελειώνει σε 4.51. Αντώνης Βλάχος, σε λίγο Αντώνη, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Μαριλής, μετά την μία σήμερα. Μπορείς να πάει να πάρεις τα γυαλάκια σου, έτσι. Εγώ πηγαίνω. Λάθος αυτό που κάνει ο Sky. Ναι. Βάζει έναν δίμετρο άντρα με μια κοπέλα που μπορεί, εντάξει, να είναι ένα 80. Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι ένα 80. Ωραία, εντάξει. Όχι, φίλε. Δεν τους βάζεις όρθιους. Είναι ένα 60. Όχι, μωρέ. Βάλ' τους να κάτσουν. Εντάξει, οκ. Εγώ πάω. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση και σήμερα κάνει μαγικά. Εντάξει. Και φυσικά πάω για πιπερών να λιγδώσω λίγο τα ντεράκι μου.
Σύγχρονο μαγειρίο Περών Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων, ζωγραφίζει καθημερινά με περίπου 15-17 διαφορετικά φαγητά. 868-868 τηλιβεριά από το Περών. Αύριο προσκλήσεις για Sisters of Mercy. Βάλτε σκούρο make-up, eyeliners, λαναρίστε το μαλλί, ετοιμαστείτε για ατελείωτες γκωθιές.